Πάμε λίγο σε Σταύρο Κόλκα. Έλα, Σταύρο. Είμαστε έτοιμοι. Ακούσουμε τον γιατρό της ομάδας να μας μιλήσει για τον παιδί μου. Κάποια δευτερόλεπτα θα συνδεθούμε και οι συνάδελφοι. Ναι. Όλοι. Ωραία. Μισό λεπτάκι. Ναι, Σταύρο, περιμένουμε. Να πούμε ότι οι πρώτες πληροφορίες, βέβαια, τώρα θα ενημερωθούμε 100% από τον γιατρό. Οι πληροφορίες μιλάνε για ρήξη εκεί, θα μας το επιβεβαιώσει ή όχι η γιατρό της ομάδας. Της Παπακώστας είναι εδώ. Μαζί μας, περιμένουμε να συνδεθούμε όλοι μαζί. Για να μας πει ακριβώς τι συμβαίνει. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Μιας και είναι και... Έλα, πάμε. Ναι, πάμε. Και τώρα... Ναι, φαίνεται κλινικά ότι είμαι δυστυχώς ρήξη αχιλλείου. Αυτό μπορείς να το κρίνεις πάρα πολύ εύκολα σε κλινικό επίπεδο και όντως φάνηκε από την πρώτη στιγμή με τον τρόπο που τραυματίστηκε και το πώς είχε ακριβώς μετά τη συμπεριφορά του ποδιού, αλλά και η κλινική εξέταση είναι πέρα από ξεκάθαρη. Προφανώς θα γίνουν αύριο αυτά που πρέπει, τα απεικονιστικά, για να αποφασίσουμε το πλάνο θεραπείας, το οποίο σε αυτή την περίπτωση, σε κάθε τέτοια περίπτωση, δηλαδή σε αυτό το επίπεδο, είναι χειρουργική αντιμετώπιση. Θα δούμε βέβαια τι θέλει ο Πόντος, θα συζητήσουμε καλύτερο πλάνο για αυτόν. Ο χρόνος που προφανώς όλοι θα ρωτήσουν, είναι η επόμενη ερώτηση μάλλον, ο χρόνος που χρειάζεται τέτοιες περιπτώσεις είναι σίγουρα 4 μήνες για να μπορέσει κανείς να επανέλθει σε κανονικό επίπεδο. Οπότε αν τα βάλετε κάτω και τα υπολογίσετε, είναι... Εντάξει, είναι ο συνολικός χρόνος που χρειάζεται κανείς για να επανέλθει σε αγωνιστικό ρυθμό, προφανώς λίγο παραπάνω από 4 μήνες, για να είμαστε λίγο αισιόδοξοι τώρα σε αυτό. Όχι, δεν είναι τόσο σπάνιος τραυματισμός, παιδιά. Έβγαινε ποτέ ίσως ο Βέρμπλουμ. Δεν είναι τόσο σπάνιος τραυματισμός. Υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν τραυματίσει και έχουν ρίξει υποστήριξη του αγκυλίου και στο ποδόσφαιρο και σε άλλα αθλήματα αλπικά. Είναι τραυματισμός από έμεση βία έντονη. Παίζει, όλα παίζουν ρόλο σίγουρα, αλλά εντάξει, αν ραφτεί ο Αχίλλειος όπως πρέπει και κάνει το κατάλληλο πρόγραμμα αποκατάστασης, μετά δεν τίθεται κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Δεν είναι θέμα ηλικίας ή θέμα απόδοσης. Κόουτς, όποτε θέλεις, παίρνεις και δίπλωμα κόουτς. Ακούσαμε τον γιατρό, τον κύριο Παπακούστα. Να δούμε τώρα. Μ' ακούτε? Ναι, Σταύρο, σε ακούω. Καθαρά. Ναι, ολοκάθαρα. Ναι. Ωραία. Η ομάδα αποχωρεί τώρα. Μισό λεπτάκι, πας και βρούμε κανέναν ακόμα. Ναι. Μας θες κανένα μιλήσει. Μας θες κανένα μιλήσει. Εντάξει. Αυτά στην πρώτη φάση. Ωραία, Σταύρο. Ωραία. Αλλά... γενικά. Εντάξει, αν υπάρχει κάτι οτιδήποτε από κάποια δήλωση. Ναι. Ωραία, θα συνδεθούμε ξανά. Έγινε, Σταύρο. Έγινε. Bye. Για χαρά. Λοιπόν, και με την δήλωση του γιατρού του ΠΑΟΚ που μίλησε για τουλάχιστον 4 με 5 μήνες απουσία από τον τραυματισμό του Βέρμπλουμ, του σοβαρό όπως αποδεικνύεται τραυματισμό του Βέρμπλουμ, ξεκινάει και η δική μας εκπομπή. Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Στρέγιας, συντροφιά Παρέτσα. Θα είμαστε μαζί με τον Βασίλη Καβαδία στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές μέχρι και τις 12 όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Επειδή μπήκαμε έτσι ξαφνικά όντως, επειδή δεν είδα καθόλου το παιχνίδι, πώς τύψε, δηλαδή τι επίδειξε για... Σε μια επίδεση του ΠΑΟΚ σηκώθηκαν για κεφαλιά. Για κεφαλιά. Ναι, πήρε την κεφαλιά ο Μαουρίσιο που ήταν από πίσω του και έπεσε λίγο άτσαλα. Δηλαδή δεν φάνηκε ότι μπορούσε να χτυπήσει τόσο σοβαρά. Αχιαστή, εντάξει. Βέβαια στο Αχίλλειο. Στον Αχίλλειο. Αχίλλειο. Τι απόψη, περαστικά. Να είναι, ναι. Γιατί είπαμε υγεία είναι πάνω απ' όλα. Εντάξει. Δεν υπάρχουν ούτε ομάδες, ούτε άλλο τι λέμε και τι σχολιάζουμε καμιά φορά και πικάρουμε. Άλλο τώρα, εντάξει. Άλλο η πλάκα, η καζούρα, άλλο το σοβαρό. Ναι,
Περαστικά, τι να πω. Νομίζω ότι όταν μιλάμε για σοβαρά θέματα έχουμε σταθεί. Για υγεία όταν μιλάμε, πρώτα είναι υγεία. Εδώ στεκόμασταν στο ύψος μας στην σκουπίδο εκπομπή που ήμασταν. Με το θουβού. Να, εδώ τραυματίστηκε. Κάτσε, δεν είναι. Δεν θα σταθούμε τώρα που είμαστε πολύ πιο μεστομένοι, πολύ πιο προσγειωμένοι. Λογικό είναι. Δεν το δείχνει τώρα. Α, το δείξε πριν. Πού είναι, εδώ τι είναι, στον όνομα. Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε να πούμε τέτοια, πώς θα πούμε. Να κάνουμε τα διαδικαστικά. Να κάνουμε τα διαδικαστικά. Και να έχουμε με την ησυχία μας μετά, γιατί έχουμε πάρα πολλά να έχουμε πούμε. Έχουμε μισή ώρα και να. Έχουμε πάρα πολλά να θα πούμε. Θα πάμε και το μάτς. Κοίτα, συνήθως Δευτέρα, άκουσε με. Συνήθως Δευτέρα, και επειδή και το μάτς είναι και τελείωσε πριν λίγο, θέλει να μιλήσει περισσότερο κόσμο. Εγώ λέω να είμαστε λίγο πιο και οι δύο. Πιο. Περιληπτική. Περιληπτικά, λίγο έτσι. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Αν έχουμε και γραμμές κατευθείαν, εμείς που μετά πούμε και αύριο και μεθαύριο, εδώ θα είμαστε όλη την εβδομάδα. Πρώτα ο Θεός. Καλά. Γιατί να μην είμαστε. Υγεία να υπάρχει. Πρώτα ο Θεός, είπα. Ναι, δεν ξέρω αν θες αφήσει κανένα ταξίδι. Τι άθεος. Εγώ είμαι άθεος. Άντε, διάβαζε. Εγώ είμαι βρεκάρτο. Διάβαζε, γιατί αν μας αρχίσει τώρα θα. Εγώ είμαι βρεκάρτο. Όχι, δεν με ανεβάζει καθόλου. Σα ανεβάζω την πίεση τώρα. Σου είπε η νεαρά η άλλη ότι τσατίστηκα και ένα πρωινό και εντάξει. Ναι, καλά. Ναι, πρέπει να με πει νεαρά. Εγώ σε ήξερα πολύ πιο πριν από την νεαρά. Πριν την νεαρά. Όταν εγώ σε γνώριζα, αυτή έπαιζε με την BB Bo και τον Τζον Τζον. Ήταν, κάτσε να σου πω. Ήταν να έρθει και η άλλη. Ποια άλλη? Η άσχημη. Ζάχο, άμα κερδίσουμε, θα έρθω. Λέω, κατάλαβα. Δεν κερδίζουμε με τίποτα. Λοιπόν, το λέει και εδώ και ένα μήνα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ναι, πάμε λίγο στο Σταύρο τον Κόλκα ξανά. Έλα, Σταύρο. Αλέξανδρος Πασχαλάκης εδώ. Θα μας πει γιατί ακόμα μία νίκη του ΠΑΟΚ. Δεν πρόκειται να μας χωρίσει τίποτα από όλα τα παιδιά. Είμαστε ενωμένοι και θέλω πραγματικά να το πω αυτό. Μπορεί να γράφει και να ακούγεται το οτιδήποτε. Πραγματικά θέλει μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουν να χαλάσουν το κλίμα που έχουν δημιουργήσει. Και αυτό φαίνεται και στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Είναι πολύ δυνατό από σήμερα από το πρώτο λεπτό ουσιαστικά. Ήταν κάτι που σας πείσμωσε όλα αυτά όσα ακούστηκαν τις προηγούμενες μέρες? Όχι, είναι παιχνίδι όπως τα υπόλοιπα. Το αντιμετωπίζουμε σαν τελικό, κάθε εβδομάδα το ίδιο. Η σοβαρότητα φάνηκε και όλες στο παιδί. Παίξαμε και ωραία μπάλα, κυκλοφορήσαμε, είχαμε την κατοχή, τις ευκαιρίες. Νομίζω ότι είμαστε καλύτερη ομάδα. Και έτσι πρέπει να είναι ο ΠΑΟΚ, και στα εκτός και στα εντός έδρας, και με κόσμο και χωρίς. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ήρθε δίπλα μας. Πραγματικά ήταν σπουδαία η προσφορά του μέσα στο γήπεδο. Και να ευχηθώ περαστικά στα παιδιά που είναι πραγματίες, και τον Πόντιος και τον Αντρέ και τον Δημήτρη που θα μας μιλήσουν πάρα πολύ. Και νομίζω ότι πρέπει να αφιερώσουμε σε αυτά τα παιδιά αυτή τη στιγμή. Στο δεύτερο λεπτό δοκάρει ο Μπίσεσβαρ. Στο 5 χτυπάει ο Βέρμπρουν, δηλαδή σαν να ξεκινάει όλο στραβά. Δεν σας επηρεάζει έτσι? Όχι, όχι, γι' αυτό μέσα παιχνίδι είναι. Τα παιδιά είναι εξαιρετικοί παίχτες. Δείχνουν τα διαπιστευτήριά τους σε κάθε παιχνίδι και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τους έχουμε. Πολλά παιχνίδια, έτσι και αυτός για να παίξει παιχνίδια. Διαχειρίσιμα είναι πλέον πιο εύκολα τα πράγματα από τη στιγμή που, εντάξει, έφυγε ένας στόχος. Νομίζω είναι μεγαλύτερη ξεκούραση. Όταν λείπει η Ευρώπη, πλέον έχεις περισσότερο χρόνο να ξεκουραστείς, έχεις περισσότερο χρόνο να δουλέψεις ο προπονητής με τα τακτικά θέματα που θέλει. Και, αλλά δεν μπορώ να πω τώρα, δηλαδή πηγαίναμε και παίζαμε στην Τζέλση, στο Τσόρμαστο πριν, πηγαίναμε σε γήπεδα που πραγματικά αξίζει να πηγαίνει ένας ορισμός και να αγωνίζεται σε αυτά. Ήταν πολύ ύψηλο το κίνητρο και θέλαμε να περάσουμε στην επόμενη φάση όλα τα παιδιά. Δεν μπορούμε να πω ότι δεν θέλαμε. Απλώς έχει γίνει και πραγματικά έχει γίνει μόνη ιδέα να πάρουμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο φέτος και θέλουμε πάρα πολύ να το καταφέρουμε. Τώρα με τι τρόπο, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι σε κάθε παιχνίδι θα βγαίνουμε το 100%. Θα σκεφτούμε σε κάθε παιχνίδι για να καταφέρουμε να πάρουμε τους 6 βαθμούς. Ανεξαρτήτως αν παίζει καλά η ομάδα ή όχι, ο στόχος είναι τη βαφή. Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Ακούστηκε. Πάρα πολύ. Ωραία. Σας αφήνω άλλη μία. Έγινε, Σταύρο. Άμα έχει κάτι, ξαναπέμπει. Εννοείται, σε περιμένουμε. Ωραία. Ακούσαμε τον Σταύρο Κόλκα με τις δηλώσεις και του Αλέξανδρου Πασχαλάκη. Ακούσαμε τον γιατρό του ΠΑΟΚ, για όσους συντονιστήκατε τώρα στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, ο οποίος είπε ότι ο Βέρμπουμ θα απουσιάσει για 4 με 5 μήνες, έως ότου μπορέσει να ξαναέρθει σε αγωνιστικούς
ρυθμούς. Ένα πραγματικό σοκ για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε. Ξεκινάμε, ξεκινήσει από το λοιπόν, πρώτο από okay, το παιχνίδι. Okay, okay. Γιατί... να πούμε ότι οι γραμμές θα είναι ανοιχτές. Έτσι, ναι. Δεν έχουμε κανένα θέμα, εμείς τα λέμε εδώ τα δικά μας. Αν και δεν πραγματικά. Πιστεύω, άκου να σου πω τώρα κάτι από την εμπειρία μου και από την εμπειρία σου στο ράδιο. Mm-hmm. Όταν κερδίζει ο ΠΑΟΚ ναι. Και όταν χάνει ο Άρης ναι. Και όταν χάνει και ο Ηρακλής, δεν έχει πολύ τηλέφωνο. Καλά. Δεν έχει πολύ τηλέφωνο. Όλοι ναι. Είναι φυσικασμένοι, εντάξει, κερδίσαμε, εντάξει, χάσαμε τον Νίπια Μιάλη. Γιατί να βγούμε να πούμε τα στραβά. Ναι, όχι, όλα πρέπει να τα πούμε. Ναι, αλλά και, ναι, αλλά και εμείς στις νίκες, νίκες μόνο μιλάμε. Ναι. Στις νίκες καλά, εκεί εντάξει. Πρέπει να πεις το καλό. Λοιπόν, εντάξει. Τι, δεν πειράζει, τώρα ένα λεπτό. Λοιπόν, τι και αν λείπει ο Βιερίνια, τι και αν λείπει ο οποιοσδήποτε μέσα από τον ΠΑΟΚ, σημαντική απουσία είναι νομίζω του Βιερίνια, έτσι. Όπως και σημαντικότατα είναι και του Πέλκα. Δύο βασικοί εντεκαδάτοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αν προσθέσουμε και το Βέρμπλουμ, ο οποίος στην ουσία δεν έπαιξε σήμερα, στο πέμπτο λεπτό, στο έκτο λεπτό αποχώρησε τραυματίας και δεν μπόρεσε να ξαναμπεί στο μάτς αφού έχει τόσο σοβαρό τραυματισμό. Βλέπεις ότι υπάρχει η ποιότητα και το βάθος στο ρόστερ που μπορούν ανα πάσα στιγμή όλοι οι ποδοσφαιριστές να αναπληρώσουν το κενό των βασικών εντεκαδάτων ποδοσφαιριστών. Ένα είναι αυτό το βασικό στοιχείο για μένα που ο ΠΑΟΚ βαδίζει από επιτυχία σε επιτυχία. Έκανε τη 13η νίκη του σε 14 μάτς. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ποτέ στην ιστορία του ΠΑΟΚ, ποτέ νομίζω στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Άμα γυρίσουμε να δούμε έναν ολόκληρο πρώτο γύρο και αν πρώτα ο Θεός κάνει και το 14 στα 15... Στο επόμενο μάτς που λογικά θα κερδίσει το Μπας Γιάννη μέσα στην Τούμπα, νομίζω ότι θα είναι ρεκόρ αιώνα. Ρεκόρ αιώνα, έτσι όπως το λέω, για τουλάχιστον για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Για τον ΠΑΟΚ θα είναι σίγουρα. Στην ιστορία του δεν υπάρχει τέτοιο ρεκόρ. Συγκομιδή, τόση μεγάλη συγκομιδή βαθμών στα εντός έδρας και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Παντού ο ΠΑΟΚ, αν πάρει τη στατιστική, είναι πρώτος στη βαθμολογία. Παντού. Μα παντού. Λοιπόν, ένα βασικό στοιχείο. Είναι αυτό για το κλειδί της σημερινής νίκης. Ένα δεύτερο βασικό στοιχείο και θα πάρουμε την γραμμή γιατί εμείς έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε, είναι ότι ο Μπίσεσβαρ επιτέλους έπαιξε στη θέση που πρέπει να παίζει. Έπαιζε ο Μπίσεσβαρ πίσω από τον επιθετικό, εκεί δηλαδή που είναι η καλύτερη του θέση, εκεί που όποτε έχει παίξει ο ΠΑΟΚ έχει φύγει νικητής και με εύκολο βράδυ, με εύκολο μάτς. Εκεί είναι δημιουργικός ο Μπίσεσβαρ. Εκεί μπορεί να σου βγάλει την assist. Εκεί μπορεί να σκοράρει. Εκεί μπορεί να πασάρει. Εκεί μπορεί να δώσει assist. Εκεί μπορεί να ηρεμήσει το παιχνίδι, να μοιράσει. Έπαιξε λοιπόν στη θέση του και όχι στα πλάγια και είδατε τι μάτσα κάνει. Πάμε λίγο στο φίλο και θα τα πούμε εμείς σε λίγο. Α. Πάρε πρώτα να ακούσουμε να περιμένει. Μόνο την ώρα θα βάλουμε. Έλα, λέει μόνο Βασίλη, την ώρα. Μισό λεπτό. Τι ώρα είναι και ερχόμαστε. Έλα φίλε, 23-10-287 και 38 οι γραμμές είναι ανοιχτές. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου Νίκο. Σήμερα ήταν μια βασιλεία του ΠΑΟΚ, όχι για τη νίκη. Η νίκη ήταν ευαλτός να ήταν η νίκη. Να την παίρναμε τη νίκη είτε θέλουμε είτε όχι. Η νίκη ήταν παρμένη. Άλλο λέω εγώ τώρα, ήταν ναι. Μια ιστορία, είναι μαύρη ιστορία, η ιστορία του ΠΑΟΚ. Γιατί Νίκο. Να σε πω γιατί. Φόρασαν τις φανέλες της Ρέσης. Κλείς το ράδιο όμως. Κλείς το ράδιο γιατί ακούμε... Όχι, εγώ τα καλώδια. Θέλω να βάλω τα καλώδια. Δεν ξέρω. Εγώ ακούω τη φωνή μου ξανά. Εγώ μήπως είναι το δικό σου το μετερήτο. Να το κλείσω εγώ το ράδιο, κάτσε. Κλείστο. Το κλείσε. Άμπρα. Από την ώρα να πούμε που έγινε η μαύρη ιστορία του ΠΑΟΚ που φόρασαν τις φανέλες αυτές της Ρέσης της ομάδος. Το πέρα κλουμ. Φορέσανε μισή φορέσανε το δικέφαλο και μισή φορέσανε το τριφύλι. Ναι. Ή το αυτό. Δηλαδή, πού κατάσταση το σοπάκο. Αντί να φορέσουν μαυρό ασπρές φανέλες, να παίξουν εκεί το παιχνίδι. Και φορέσανε, πούμε, άντι ντάλου κουκουνάρες. Έλεω μια φορά, δεν τερμισιά. Ξέρω γιατί το λες. Γιατί η Πασχαλάκη, το μετοφύλακα, η φανέλα, είχε το σήμα του δικέφαλου. Το σήμα του ΠΑΟΚ και όλες οι άλλες φανέλες φορούσαν το τετράφυλλο τριφύλι. Όχι. Και ο ΠΑΟΚ είχε το δικέφαλο. Άλλο λέω εγώ. Αυτοί που παίζανε μέσα, αυτούς που έδειχνε η κάμερα. Όλοι φορούσαν, οι 10 φορούσαν φανέλα με το τετράφυλλο τριφύλι, το σήμα.
και ο Πασχαλάκης φορούσε με το δικέφαλο. Μόνο αυτό είναι. Σου κατάζευε το σωματείο. Ας είπα λίγο παραπέρα. Καλά, τώρα εσύ αυτό βρήκες να πεις, Νίκο. 13-14 νίκες έχεις. Ψιλοστεναχωρεμένο σε ακούω. Τι όχι. Τι όχι. Μαύρη Δευτέρα σε βλέπω εκεί σήμερα. Μαύρη Δευτέρα, ναι. Βέβαια. Ναι. Τι είπα πάλι. Πώς είναι η Δευτέρα, ρε, Monday είναι. Ναι. Black Monday, Black Monday. Ναι, άλλοι έχουν ναι. Black Friday. Ναι. Black ναι. Monday. Από την ώρα αυτή που βάζανε τις πανέλες. Ρε Βασίλη, κλείς το ραδιό μου λίγο. Ο Πάκ τι έγινε που με πέρα κλουπ έγινε, ρε φίλο, κλαπ των Ιουδιών έγινε. Τώρα αυτό πήραξε, ρε. Τώρα αυτό πήραξε, ρε Νίκο. Φόρεσαν κόκκινες φανέλες, φόρεσαν εκείνες, φόρεσαν τα άλλα. Έτσι επιτρέπεται αυτό το σωματί να είναι τρυπημένο πέρα για πέρα, ρε φίλε. Ποιος είναι αυτός, πούμε, αυτός ο κύριος που πάσα το μεγάλο μέτρο, το παιδάκι αυτό. Επιτρέπεται αυτός ο Πάκος να είναι αυτό το παιδάκι να κάνει το μεγάλο μέτρο και τον αντιπροέδρο. Πού κατάσχει αυτός ο Πάκος, τι είναι ο κόσμος του Πάκου. Ένα πρόβατο και μισό είναι. Ντροπή λίγο απάνω του να έχετε, ρε μάγκες. Εμπατάτε τα μικρόφωνα όλοι, ντροπή να έχουν. Πρέπει να καρδιάζετε αυτό, να καρτεριάζετε. Λίγο ντροπή να έχετε απάνω σας όλοι σας. Η νίκη ήταν νίκη. Και για πέν... Τι να σου πω, ρε Νίκο. Περιμένουμε 34 χρόνια να πάρουμε ένα ποτάδρυμα. 34 χρόνια περιμένουμε. Ρε φίλε, κάτσε λίγο. Κοίταξε λίγο. Σε αφήνω, σε άφησα να μιλάς, λες ότι κουστάζεις. Άκου λίγο και εσύ εμένα. Περιμένεις και εσύ και εγώ και όλοι μας 34 χρόνια να πάρουμε ένα πρωτάθλημα. Έγινε Νίκο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γιατί ήταν και λίγο το ράδιο, δεν ξέρω, ακουγόταν διπλή φωνή να πω. Αλλά άμα είναι να μιλάμε και να γελάμε, εντάξει. Okay. Θα το πω χωρίς να ακούς, αφού δεν θες να ακούς και γελάς. 33-34 χρόνια, εντάξει, ήσουν 30 χρονών, εντάξει, ήμουν 15, όταν πήραμε το τελευταίο πρωτάθλημά μας. Βέβαια, άλλες εποχές, άλλοι καιροί. Άλλα εκείνα τα χρόνια. Γι' αυτό και απορείς για το τι γίνεται τώρα, επειδή έχει λίγο εκμοντερνιστεί το ποδόσφαιρο, έχει μπει το στοίχημα, έχει μπει το Champions League. Έχουν αλλάξει λίγο τα κόζια, φίλε Νικόλα. Αλλά περιμένουμε τόσα χρόνια για να πάρουμε ένα τίτλο, το μεγάλο το μαστραπά, όπως λες, γιατί το κύπελο δεν το αναγνωρίζεις. Είναι κυπελάκι, είναι το τενεκεδάκι, όπως λες. Αν και για μένα είναι πολυτέλεια εδώ για την πόλη μας, όποιος πίνει κύπελο. Σε αυτό είναι δεδομένο. Έτσι. Έχεις κάνει πορεία πρωταθλητισμού. Πορεία πρωταθλητισμού ποτέ δεν έχεις κάνει στην ιστορία σου. 13 παλικαρίσιες νίκες χωρίς να παίζεις καλό ποδόσφαιρο. Όποιο χρώμα φανέλας και αφοράς. Έχει το σήμα της ομάδος επάνω που αντιπροσωπεύει το δικέφαλο ΑΕΤΟ. Τα τέσσερα αυτά ιερά γράμματα. Και βγαίνεις μετά από τη νίκη αυτή που είναι σχεδόν το 1/4, αν μην σου πω και το μισό πρωτάθλημα σήμερα. Γιατί όλοι σε πολεμάνε, σε πολεμάει η ΑΕΚ, σε πολεμάει ο Ολυμπιακός, σε πολεμάει ο ένας, ο άλλος, ο παράλλος. Και αντί να βγεις να πεις ένα καλό λόγο, βγαίνεις και κράζεις. Βγήκες να πεις, τώρα βρήκες κάτι να πεις. Δεν είναι έτσι, ρε Σύνικο. Σέβομαι τα πάντα, σέβομαι την ιστορία σου, σέβομαι το ένα σου, το άλλο σου, αλλά ώρες-ώρες σε βγάζω κόκκινη κάρτα, είσαι φάουλ. Να ξέρεις, σήμερα είσαι φάουλ. Σήμερα όλη η ασπρόμαυρη οικογένεια γιορτάζει. Και εσύ έχεις πένθος. Πρόσεξε όμως, έχεις πένθος για τους ακροατές. Εγώ που σε ξέρω, ξέρω ότι είσαι πολύ πιο χαρούμενος από όλους μας σήμερα. Αλλά τέτοιος είσαι. Έλα, καλησπέρα στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Έλα, Χρήστος εδώ. Τον καταλαβαίνω. Γεια σου, Χρήστο. Εσύ 15, εγώ 20 στο προηγούμενο πρωτάθλημα. 20 ήσουνα. Ναι. Εντάξει, άρα είσαι τώρα 53. Ναι. Πάνω στο στρατιωτικό με έπιασε εκεί ήμουνα με τον Μπάπιτσα το 0-1 μέσα ήμουνα. Τον Μπάπιτσα, τι μύτη ρε φίλε. Σαν Μπουγατσομάγερο ήταν, μπύρα ανοίγεις. Ναι, ναι. Δεν μου λες, ο προηγούμενος έλεγε ότι η απόδοση δεν ήταν καλή, τι έγινε. Άστο τον Νίκο τώρα, εντάξει. Ο Νίκος έχει μια, τη δική του φιλοσοφία. Κοίταξε, ναι, μπορεί να, πάντως μπορεί να δώσει κι άλλο ο ΠΑΟΚ, έτσι. Δεν είναι, κι άλλο μπορεί να δώσει σαν απόδοση. Δεν ξέρω αν μπορεί να δώσει άλλο, φίλε. Εγώ ξέρω ότι χωρίς να παίζει μπάλα παίρνει τις νίκες. Φέτος, όχι, εντάξει, σήμερα... Αυτό το μάτς έπαιξε, σου είπα. Έπαιξε ο Μπίσεσβα στη θέση του. Ωραία. Πάντως πρόσεξες ότι εκεί ο Ζαμπά δεν κάνει το 3-0, σε κάνει ένα 2 και είσαι λίγο στην πρίζα. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Μια μισή ευκαιρία, ένα γκολ. Ένα, είδες, σε βάζει στην πρίζα. Βόλεϊ χάσαμε, μπάσκετ χάσαμε. Βέβαια το βόλεϊ δεν μου λέει κάτι, γιατί θα παιχτεί στο τέλος. Μπορεί να σπάσουμε και έδρα, δεν ξέρεις. Το έχουμε πάρει και από την τέταρτη θέση, από την τρίτη, από τη δεύτερη, δεν μου λέει κάτι αυτό. Το μπάσκετ
Κοιμηθήκαν στο πρώτο ημίχρονο και μετά τρέχανε. Εντάξει, φίλε με τον Παναθηναϊκό, δύσκολο να λίγο δύσκολο. Εντάξει, δύσκολο αυτοί οι φάπες τρώνε στην Ευρώπη. Έλα, σκορπίζει πολύ η Ευρώπη. Τώρα δεν είναι έτσι όπως τα λες. Τώρα κλαίγεται. Ο άλλος από το 11 έχει να πάρει Ευρωλίγκα. Όταν τον πήγαινε στρωτά η διαιτησία με τον παπά του, πήγαινε στα Final Four. Μόλις τον κοντράρει λίγο στην Ευρώπη, 8 χρόνια αποχή έχει. Με 500-600 χιλιάρικα μπάτσε τον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να το κερδίζει κάθε χρόνο. Εγώ αυτό λέω. Αυτό τον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Τους έχουν κάνει κάτι κηδείες, έχουν πάθει. Ναι, ναι, τους έχουμε πάρει λοιπόν, στα τελευταία πενταετία κάποιες νίκες. Ναι. Λοιπόν, για τον Άρη μπορούμε να πούμε εμείς. Ναι, γρήγορα όμως, θες, μπορείς να πεις, γιατί έχει πολλές γραμμές. Δεν έχω μιλήσει, εγώ θα τα πω μετά. Πες, ό,τι θέλεις. Ναι, λέει, τις προηγούμενες φορές που είχε πέσει ο Άρης, είχε παρουσία, δηλαδή είχε κάποια χρόνια, λέει, πανερχόταν, καθόταν κάποια χρόνια, έτσι δεν πήγαινε. Ή κάνω λάθος. Ναι, ναι, ναι. Λέω, μήπως φέτος πετύχει κατευθείαν με το που ανέβηκε και πέσει κιόλας. Σπάς το κουμπαρά σου και βάζουμε ένα στοίχημα. Δεν ξέρω. Λέω, όχι, δεν βάζω στοίχημα. Γιατί δεν βάζω. Λέω, σαν πρόβλεψη, ρε φίλε. Είπε, μήπως. Σαν πρόβλεψη. Κι εγώ λέω, μήπως. Άμα είναι, σπάς το κουμπαρά σου. Δεν έχω πολλά λεφτά. Έχω χάλασει και το μηχανάκι μου. Πες τον, Άρε Χρήστο. Βάλε στοίχημα για. Μία πεντακοσάρα την έχω. Βάλε στοίχημα για την πέμπτη θέση που έλεγε. Όχι, εγώ δεν. Όχι. Πεντά δάνετα έλεγε. Και τώρα το λέω, για την πέμπτη θέση λέω. Ο κύριος λέει για να πέσουμε. Άμα θέλει για να πέσουμε, δεν πέσουμε, βάζουμε. Πιο πιθανό τι είναι να πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ ή να πέσει ο Άρης. Ή ταυτόχρονα συμβούν. Το έχει πάρει το πρωτάθλημα εδώ και 2 μήνες. Τώρα δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Να είσαι καλά, Χρήστο. Έγινε Χρήστο. Να είσαι καλά, τα πούμε και αύριο. Όποτε θες και το ξανασκέφτεσαι για αυτό, αν πέσει ή δεν πέσει ο Άρης, εδώ το σκουμπαρά σου το σπά και με εδώ πέρα. Λέει η φίλη σου η Γρηγορία. Εγώ στα 7 μου, γιατί είπα λέει ότι έπαιζε με την Μπίμπι Μπό. Εγώ στα 7 μου πήγαινα λέει να δω Λίκη Άρης. Δεν έπαιζα με Μπίμπι Μπό. Καλά ρε εσύ. Τι να μου χαθείς. Βρε. Ιλτέξ Λίκη Άρης. Τι το λες. Του Ηλιάρης το καλοχώρι. Ασές τον δίνεις βρε. Βρε. Τι να σε πω. Μπράβο Γρηγορία μου. Είσαι. Μπράβο Γρηγορία. Γι' αυτό θα πάτε. Φίλε, αντικειμενική. Αυτή και, αυτή και ο η Γρηγορία και ο Ιεσίας. Καλησπέρα. Γεια και χαρά και στους δύο. Γεια σου φιλάρετε. Καλησπέρα. Γελάνε και τα αυτιά του φιλάρετε. Το καταλαβαίνω αυτό που μιλάει. Πάντως αυτό που θέλω να πω λίγο πιο σοβαρά έχει να κάνει με την ιστορία. Η ιστορία ενός έθνους είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Ο ελληνισμός στην Κωνσταντινούπολη είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Και επειδή ξέρω ότι ενδιαφέρεται για τέτοια θέματα ο Νίκος, καλό είναι κάποια στιγμή να τιμάει και την ιστορία μέσα από την ομάδα. Γιατί αυτή η ομάδα έχει ιστορία, ναι, τετράφυλλο, τριφύλλι, αλλά και πέταλο μαζί. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, τίποτα διαφορετικό από την ιστορία μιας ομάδας. Να πούμε ότι για όσους δεν ξέρουν, γιατί μπορεί αρκετά παιδιά που ακούν τώρα και είναι νεάροι, ότι το τετράφυλλο τριφύλλι με το πέταλο είναι το πρώτο σήμα του ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Και έχει να κάνει με τα μέρη που ήμασταν 1000 χρόνια. 1000 χρόνια όταν είσαι σε ένα μέρος, δεν είναι εύκολος ο ξεριζωμός. Και αξίζει τουλάχιστον να το έχουμε στη μνήμη μας. Δεν είπα ότι υπάρχει περίπτωση να ξαναπάμε ελευθερωτές, είναι άλλο θέμα. Αλλά τουλάχιστον να το έχουμε στη μνήμη μας και να το τιμούμε αυτό το πράγμα. Ναι. Να το τιμούμε γιατί υπάρχουν πολλοί πονηρά χρόνια που κάνουν χοντράδες σε πιο κοντινά σημεία. Σωστό. Και σε πράγματα που ουσιαστικά ακόμα τα θεωρούμε αυτονόητα ότι είναι ελληνικά. Και εκεί είναι το τραγικό μετά. Αλλά πραγματικά όμως αλίμονο να λέμε ότι αυτό είναι κατάντια. Αυτό είναι τιμή. Τιμή στην ιστορία μας. Και αυτές οι ξεριζωμένες ομάδες ανθρώπων που ήρθαν μαζί με την ιστορία τους, γιατί έχω κι εγώ ένα μέρος από αυτό, από την Κεσάρια της Καπαδοκίας, μέσα από τα βάθη της Ασίας αξίζει να μπορούμε να έχουμε τις μνήμες και να τις μεταφέρουμε αυτές τις μνήμες. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι σίγουρα ο ΠΑΟΚ δεν παίζει όπως θα θέλαμε, αλλά αυτό που παίζει είναι ευχάριστο. Δηλαδή τώρα μην μου πεις ότι τα γκολ δεν τα ευχαριστήθηκες. Γκολάρες. Και τα δύο λοιπόν, ήταν γκολάρες. Αλλά ένα άγχος από το 75 και μετά, χωρίς να υπάρχει λόγος, το έβγαλα πάλι. Δεν μου λες,
πόσες φορές έχει γίνει, ακόμα δεν το έχει συνηθίσει. Όχι. Είναι όχι. Το μόνο που ξέρω ότι... Θέλω είναι... ένα μάτς άνετα, ρε φίλε. Ένα 0-3, ρε φίλε. Έχουμε παίξει και τέτοιο. Να μην στραβώ κατά πιο το παγάκι από το ουίσκι. Δεν μπορώ, τα λεμά μου πρίστηκαν. Αλλά αυτό είναι ο κανόνας, ρε φίλε. Αφού αυτό γίνεται πάντα. Τι να κάνουμε. Με την ψυχή στο στόμα που λέμε. Όλα καλά, αφού κερδίζουμε, όλα καλά. Τώρα όταν ο άλλος κάνει σούτ ανάποδο, η μπάλα χτυπάει στο νόμο του δικού μας για να γίνει, να αλλάξει φορά και να πάει να καρφωθεί κάτω από το ξύλο, αυτό τώρα, αυτό που έλεγες νωρίτερα, χίλιες φορές να το κάνεις δεν πιστεύω να ξαναμπεί. Έτσι, αλλά έτσι. Όπως και να έχει, το ζήτημα είναι άλλο, ότι υπάρχει θέληση, υπάρχει πολύ μεγάλη θέληση από όλους και από τους παίκτες, έστω και αν η απόδοσή τους δεν είναι αυτή που θέλουμε, και οι πιθανότητες είναι με το μέρος μας. Γεια και χαρά. Γεια σου ρε φιλάρετε, είσαι ωραίος. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. 23 10 287 888. Καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα κύριε Τρέγια και κύριε Ζάχο στην πιο ερωτική πόλη. Κύριε Τρέγια μου, επιτρέψτε μου, επειδή είστε μεστομένος, να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Επιτρέψτε μου να σας ευχηθώ μια καλή εβδομάδα. Επίσης εύχομαι. Σας μπήκε καλά. Αυτή ναι, η με ευγένεια... συγκινήσατε, ναι, δυναμό και εύω. Με συγκινήσατε κύριε Τρέγια με το ουίσκι, εγώ πίνω ημίγλικο μερίλιτο. Σοβαρά, δεν πίνετε τον ταπίπα? Και τον ταμπίζα τον παίρνω που κάνα τηλέφωνο. Είσαι ωραίος ρε φίλε, μπράβο για την παραδοχή, χαίρομαι. Είσαι Μερακλής, μπράβο. Για να μαθαίνουν και οι νέοι κύριε Τρέγια. Όχι, ο πρόεδρος σας δεν είχε πει για τον ταπίπα? Πώς λεγόταν? Κύριε Τρέγια, στο θέμα μας. Παρακαλώ, δεν ξέρω, δεν είπατε ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Για να μαθαίνουν και οι νέοι, εάν ο εμπνευστής που είχε τα τσιγάρα με σήμα το τετράφυλλο, εάν κάπνιζε Old Navy με σήμα το καραβάκι ή σαντέ, δηλαδή σήμερα θα είχατε καραβάκι ή την κοπελιά από το σαντέ. Μην μιλάς για καραβάκι, γιατί θα πιάσει... Γιατί δεν λες την αλήθεια, ρε, θα πιάσει κανένας αέρας και θα γεμίσουμε λουκουμόσκονες με τα καραβάκια. Άσε τα καραβάκια. Άσε τα εκεί που είναι παρκαρισμένα. Το βαπόρι από την Περσία, με τα τσιγάρα τι έγινε. Με τα τσιγάρα τι έγινε στο Ηράκλειο που βρίσκεται ακόμα. Μουλιάζει. Ποιο? Εκείνο εκεί με τα τσιγάρα. Μπορείτε να κάνετε αγωγή και να κινηθείτε νομικά αν έχετε κάτι χειροπιαστό στα χέρια σας. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ κύριε Τάσο. Όχι, σας ενημερώνω τα δικαιώματά σας κύριε. Φαντάζομαι ότι ο φίλος σας ο κύριος Μπουγάτσας έχει πέσει τώρα με το σήμα το καραβάκι, το Old Navy, το τετράφυλλο. Και να λέτε την αλήθεια, ότι καταχυρωμένο σήμα με το δικέφαλο του Βυζαντίου το έχει μόνο ο ΒΑΟ Θεσσαλονίκης, κύριε Τρέγια μου, έτσι. Η πρώτη ιδρυτής ομάδα. Όχι, έτσι λέω, έτσι λέει η ιστορία της Θεσσαλονίκης. Η ιστορία της Θεσσαλονίκης λέει ότι αρχικά ιδρύθηκε η ΑΕΚ Θεσσαλονίκης, η οποία είχε το συγκεκριμένο σήμα και μετά διασπάστηκε. Αυτοί που μείναν οι γνήσιοι Κωνσταντινούπολίτες στην πόλη που ιδρύθηκαν παραμένουν εδώ. Οι Μητασιών φύγανε προς τα κάτω, προς τον νότο, κατάλαβες. Έτσι, για να σε πω πέντε πράγματα να μάθεις. Βρε Τασούλη μου, ούτε ταξί γεμίζανε, γι' αυτό κάνανε συγχώνευση από τρεις ομάδες. Καλά, έχει δίκιο ο κύριος Νίκος. Ναι. Να σέβεστε και τον κύριο Νίκο όμως. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος στην ιστορία της ομάδος σας, της αγαπημένης, που έχει μάθει εμάς τους δαφνοστεφανωμένους να μάθουμε μπάνιο εκεί που είναι το άγαλμα στο λευκό πύργο του καπετάν, του Ναύαρχου Βότση, 15 βήματα αριστερά. Έτσι και χωρίς μπρατσάκια, αλλά θα έπρεπε να δράτεστε της ευκαιρίας να ρωτήσετε και για το περιβόητο πανό του Βόλου, κύριε. Τα ξέρουμε, κύριε Τάσομα. Κύριε οδηγέ του Μπαρμπασάκη, τα ξέρουμε. Αλλά συγκινήθηκα και με εκείνον τον ακροατή σας που μίλησε και για μπάσκετ για να πάρει το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό. Εσείς ρε παιδιά, όταν ξεκίνησε το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, offside φωνάζατε όταν ήταν ο Μάθος ο Κατούλης κάτω από το καλάθι. Μην μιλάς βρε Παξιμάδη τώρα. Όταν στάσου. Εμείς σας μάθαμε στο Παπαστράτιο μέχρι το Ελενίτ. Είσαι άδικος τώρα. Γιατί είμαι άδικος? Γιατί τη δεκαετία 80-90 ή και μέχρι 95, ξέρω εγώ, που ήταν ΠΑΟΚ Άρης, Άρης ΠΑΟΚ, όλο το μπάσκετ της Ελλάδος, έκανες, αν έκανε μισή νίκη ο Ολυμπιακός,
γινότανε πανελλήνια είδηση για δύο εβδομάδες. Κοίταξε, ψέματα λέω, μάθει, κάτσε, ψέματα σε λέμε. Σε έχω μάθει τις ελληνοποίησεις. Δεν με απαντάς. Σε έχω μάθει τις ελληνοποίησεις. Δεν με απαντάς. Θα σε πάω εκεί άντε, που θέλω εγώ, όχι εκεί που θέλεις εσύ, έγινε, που τα σούλη μου. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, δεν είναι ωραίο. Αυτό που κάνεις. Όχι. Να μάθεις να απαντάς. Μήπως έχει πιάσει το πολικό ψύχος με μείον 8 και μπλοκάρει ο εγκέφαλός σου. Και να βάλω και να κλείσω. Μήπως είναι να παγωμένος ο εγκέφαλός σου, αγοράκι μου. Και να μου πεις, σε παρακαλώ. Να μου πεις, σε παρακαλώ. Και τα σφυριανά λουκούμια εμένα. Τα λουκούμια γενικά σ' αρέσουν, σαν έχει λουκουμόσκονη η πόλη. Δεν μου λες, ο Μπαρμπασάβας που είσαι οδηγός του, τι τελείριο έπαθε και έλεγε πάλι κάτι παραλογισμού. Κοίταξε, θα πρέπει να δείχνετε κατανόηση λόγω της ηλικίας. Έχει το λάθος της ηλικίας, σας παρακαλώ. Αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, δεν μου λέτε να βάλω και ένα κουιζάκι και να κλείσω. Να βάλεις και να κλείσω. Ποιος προπονητής αγαπημένος ομάδος του ραδιοφωνικού σας παραγωγού έχει χάσει σε ένα μήνα δύο φορές με 3-2 και με 4-2. Να απαντήσουν οι ακροατές. Να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την καλή νύχτα μου, κύριε Τασόλη. Καλή εβδομάδα, μείον 8 μου. Καλή εβδομάδα. Και θέλω να μου πείτε για τα τσιγάρα, τα Old Navy με σήμα το καραβάκι. Γιατί δεν το κάνατε τότε. Γιατί δεν υπήρχαν τότε το 1926 τον Οκτώβριο. Έφυγες. Καλό βράδυ. Έφυγες. Πάμε, αυτό σου είπα, τον έχουν πάρει αέρδες από το καραβάκι με τη λουκουμόσκονη. Μετά το διάλειμμα θα μιλήσω όπως μίλησες και εσύ, 5 λεπτά μετά το διάλειμμα και μετά θα ξανανοίξουμε. Πάμε στον επόμενο, στον επόμενο. Γιατί και εσύ λίγο μίλησες και εγώ. Καλησπέρα, πρωταθλητή. Καλησπέρα. Στον επόμενο. Καλησπέρα στον πρωταθλητή. Έλα, καλησπέρα. Τι είπαμε, καλημέρα. Γιατί εγώ το πρωί καλημέρα. Τι είπαμε, καλησπέρα είπαμε. Λοιπόν, πας και είπαμε καλημέρα, το πρωί όλο καλημέρα. Ας τον άνθρωπο να μιλήσει. Έλα. Καλησπέρα σας, κύριε. Έλα, εμένα συνήθως δεν με αφήνεις να μιλάω, οπότε εντάξει, λογικό είναι. Θα πάτε τώρα σε διάλειμμα, θα πάτε. Όχι, ρε φίλε, έχουμε 4 γραμμές από πίσω. Εντάξει, έλα. Μην το σκοτώνεις. Μην το σκοτώνεις, γιατί θα σε κλείσει, έτοιμος είναι. Κοίταξε, άλλα θέλαμε να πούμε, άλλα θα πούμε. Με βάζεις αυτόν τον Μπαρμπασάβα, τον κρατάς 10 ώρες αυτόν τον οδηγό. Καταρχήν δεν βάζουμε κανέναν. Δεν βάζουμε κανέναν. Συγγνώμη, το διορθώνω. Τέλος πάντων τον αφήνεις. Δεν ήθελα λάθος. Τι να κάνω, φίλε, τέτοιο θέατρο πότε ξαναβρω. Αν υπάρχει αντιπαράθεση, δεν μπορεί να τον κλείσω. Άμα δεν τον αφήσω τώρα που τον έχω 8 βαθμούς καρπαζιά στην κασίδα του, πότε τώρα. Δεν το βλέπεις το παιδί που δεν μιλάει για Ολυμπιακό. Είναι πονεμένο και μιλάει μόνο για ΠΑΟΚ. Με όλη την ιστορία του ΠΑΟΚ έχει μάθει. Έλα, πάμε. Πάμε να δεις τώρα. Σαν εγώ, σαν τρίτος έτσι, σαν τρίτος ακροατής. Ανοίγω το ραδιόφωνο και ακούω Λίμπερο. Πέμπτος. Και ακούω τώρα βγαίνει ο Φιλάρετος και μετά βγαίνει και αυτός. Τώρα τι να σας πω. Αυτό τα λέει και μόνο όλα για να καταλάβεις τώρα το ποιόν της κάθε ομάδας και το φιλάθλων της. Σας παρακαλώ, μην κρίνετε τους ακροατές του ράδιο Μαρμίτα. Σας παρακαλώ. Κλείνει η παρένθεση, λοιπόν. Δεν σας έκλεινε κανένα σε εσάς, κύριε Θόδωρε. Εμείς ήμασταν λοιπόν σήμερα πάλι εκνευριστική για όλη την Ελλάδα, έτσι, ήμασταν σοβαροί, πειθαρχημένοι, μπήκαμε μέσα, πήραμε το παιχνίδι. Τώρα από εκεί και πέρα ακούω και δεξιά και αριστερά, ο Λουτσέσκου παίζει έτσι, ο ΠΑΟΚ παίζει αλλιώς, με ατομικές ενέργειες οι παίκτες. Μα ρε παιδιά, μια καλή ομάδα την κάνουν οι καλοί παίκτες, όσο καλύτερους παίκτες έχεις, έχεις καλό γκολτσί για να σου βάλει τον γκολ από τη μισή φάση. Έχεις καλό εξτρέμ για να μπορεί να σου τριπλάρει πάνω στον ασβέστη δύο παίκτες να περάσει και να σου κάνει τη μαγική την πάσα. Γι' αυτό και τους πληρώνεις παραπάνω. Αλλιώς θα κατεβάζαμε όλοι σαπάκια. Λοιπόν, για να περάσει και αυτός ο μύθος, γιατί προσπαθούν τώρα να περάσουν την άποψη ότι ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει λόγω προπονητή ή λόγω ομάδας, κερδίζει επειδή έχει 2-3 παίκτες. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να έχεις και καλό προπονητή και καλό σύνολο. Δεν είναι όλα απλά μαθηματικά. Παίρνω 5 παίκτες, πήρα πρωτάθλημα. Είδαμε και τις υπόλοιπες ομάδες. Για να τα βάζουμε όλα και στη θέση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Συμφωνούμε. Από εκεί και πέρα, το 14 στο 15 που μέλει να γίνει την άλλη εβδομάδα, δεν νομίζω να στραβώσει κάτι με το ΠΑΣ Γιάννα, νομίζω θα αντικατοπτρίσει και όλο ακριβώς όλη την εικόνα του πρωταθλήματος. Δηλαδή είμαστε μια ομάδα η οποία δεν έχασε πουθενά, έτσι. Έπαιξε πολύ σοβαρά και πειθαρχημένα, είχε και σε 2-3 παιχνίδια την τύχη με το μέρος, γιατί και η τύχη πάει με τους δυνατούς. Τη χρειάζεται και στο ποδόσφαιρο, δεν είσαι πάντα καλός. Και όταν δεν είσαι πάντα καλός, επειδή εμείς είμαστε ΠΑΟΚ και όχι Ολυμπιακός ή ΑΕΚ, θέλουμε τύχη και όχι διαιτητή για να κερδίσουμε, έτσι. Οι υπόλοιπες ομάδες δεν αφήναν τίποτα στην τύχη, αφήναν τα πάντα στους διαιτητές, στα κοράκια, στις σημαίες, στην αλητεία, στα δικαστήρια, έτσι κερδίζαν τα παιχνίδια. Εμείς λοιπόν που είμαστε παοξίδες, δεν μας πειράζει και να χάσουμε. Αλλά αν έχουμε την τύχη με το μέρος μας, καλό είναι και να κερδίσουμε. Έτσι. Να είσαι καλά.
Να σε καλά, Θοδωρή. Καλή ήρθα να πάρει και τις άλλες γραμμές. Έχει γραμμές. Όχι, δεν τον αφήνω να ολοκληρώσει. Τι να ολοκληρώσει, πόσο να ολοκληρώσει. Έλα, φίλε, στον επόμενο, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Αφού τον έκανε τον άνθρωπο, τον αποπείδε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Άντε, να, κλείνεται. Καλησπέρα, η σειρά μου είναι. Ναι, η σειρά σου. Βασίλη, πόσες γραμμές έχει. Τρεις γραμμές έχει. Έλα, έλα, φίλε, καλησπέρα. Λοιπόν, στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια τα τελευταία έχω βαρεθεί να ακούω ο πέμπτος και ο έκτος, ο τρίτος, ο τέταρτος, πότε ο δεύτερος παίζουν συνέχεια την καλύτερη μπάλα. Ποτέ δεν παίζει καλή μπάλα ο πρωταθλητής. Πάντοτε στην Ελλάδα αυτό ακούμε. Μέχρι και, και για τον Ηρακλή του Κοφίδη ακούγαμε ένα διάστημα, θυμάμαι πριν από χρόνια, ο Ηρακλής παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Εμείς τότε με Μπάκεβιτς όταν ήμασταν, έκτη, πέμπτη, τι βγαίναμε, ο ΠΑΟΚ παίζει λέει την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα. Τι να το κάνω, παίζαμε ένα passing game πιο γρήγορο, έτσι ένα πιο θεαματικό passing game παράλληλο, αλλά τακτική μηδέν, τρώγαμε γκολ, δεν πετυχαίναμε τίποτα. Το μόνο που κάναμε είναι ότι αυτό το ποδόσφαιρο μας βγήκε τότε με Μπάκεβιτς, που παίξαμε ένα καλό ποδόσφαιρο σε συνδυασμό και με τα τακτική στο κύπελο. Αυτό εδώ με το που λένε συνέχεια με το ωραίο ποδόσφαιρο κτλ. Είδα σήμερα και τον ΠΑΟΚ. Μόλις έβαλε τα δύο γκολ, άρχισε να παίζει χωρίς τακτική, να αλλάζει την μπάλα, άρχισε να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Εκεί αμέσως μείωσε, έχασε τις ευκαιρίες, δεν έβαζε γκολ. Έκανε 500 ευκαιρίες, δεν έβαζε γκολ. Και μείωσε ο Λεβαδιακός, γιατί παίζει χωρίς τακτική. Ο σκοπός ποιος είναι, να παίζει χωρίς τακτική, δηλαδή έχουμε παίξει ποδόσφαιρο και να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, δηλαδή να δίνεις θέαμα ή να είσαι αποτελεσματικός και να παίρνεις βαθμούς. Το δεύτερο. Βέβαια, βλέπω ας πούμε τον Άρη φέτος. Είχε ένα πολύ καλό προπονητή, τον οποίο τον έδιωξε κακός, έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο, δεν είχε τακτική. Εντάξει, δεν μπορεί, ρε παιδί μου, όταν κάνει μια καινούργια ομάδα, δεν μπορεί, την τακτική σιγά σιγά θα την πρόσθετε ο άνθρωπος. Το διώξανε. Κακός, λέω εγώ. Mm-hmm. Λέω εγώ, έτσι, γιατί στον Άρη φέτος κάναν πολύ καλές κινήσεις με τα γραφικά. Και νόμιζα ότι εντάξει έχουν ένα project. Πώς κάναμε εμείς ένα project τότε με τον Σάντος, θυμάσαι? Ναι. Τριετές και την πρώτη χρονιά χάναμε από τη Χέρεφεν, αποκλειόμασταν από τη Χέρεφεν και βγαίναμε και λέγανε οι σαρδέλες και αυτά. Τον κράτησαν όμως τον προπονητή, τον κρατάς. Δεν έχει αυτά εδώ. Αυτά εδώ μόνο στην Ελλάδα είπα. Αν πας στο εξωτερικό στη Γερμανία και κάνεις κριτική στον προπονητή θα σε κοιτάνε περίεργα. Ποιος είσαι εσύ ρε φίλε, ποιος είσαι εσύ που ξέρεις να πούμε και κάνεις κριτική τον προπονητή. Αυτά εδώ υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι δυνατό ρε παιδιά αυτός ο φετινός ο Άρης να το διώξεις? Και συμφωνώ και διαφωνώ με αυτό που λες. Με αυτή τη λογική δηλαδή πρέπει να είναι κάποιος προπονητής δηλαδή για να έχει άποψη για το ποδόσφαιρο. Όχι, δεν λέω ότι... Κοίταξε, αναλύσεις μπορεί να κάνουμε όλοι. Όχι, αλλά ρε παιδιά αυτός ο φετινός ο Άρης, επειδή έπαιξε δηλαδή, έχασε αυτά τα ντέρμπι έτσι όπως τα έχασε, στις λεπτομέρειες, δεν είχε την τακτική, μπορεί να μην είχε και κάποιους ποιοτικούς παίκτες. Πρώτη χρονιά είναι σίγουρα, έτσι όπως έπαιξε. Και ο φετινός ο Άρης, δεν ξέρω εγώ, με τον προηγούμενο προπονητή, επειδή ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως και να βγει Ευρώπη, θα χάσει τη θέση του επειδή είναι τιμωρημένος. Δεν ξέρω αν το ξεχάσατε, είναι δύο χρόνια τιμωρημένος. Σωστό είναι. Και πιθανότατα και ΑΕΚ. Σιγά λίγο, δεν ξέρετε τι πιθανότατα θα είναι και ΑΕΚ. Μία λεπτομέρεια δεν γνωρίζετε. Ποια είναι η λεπτομέρεια? Στην επόμενη τριετία ο Παναθηναϊκός μπορεί να διαλέξει πότε θα εκτίσει την τιμωρία του. Αφού βγει δύο χρόνια στην Ευρώπη όμως. Έτσι, άμπραβο. Αφού βγει, πρέπει να βγει δύο χρόνια στην Ευρώπη και μετά. Είναι δύο χρόνια τιμωρημένος. Πρέπει δύο συνεχόμενες χρονιές να βγει στην Ευρώπη. Μία χρονιά είναι τιμωρημένος. Εντάξει, εγώ μία ξέρω τώρα τέλος πάντων. Αυτό είναι μία χρονιά είναι τιμωρημένος. Ρεπορταζιακό τώρα. Και εγώ έτσι πέζω. Θυμάμαι, αλλά μπορούμε να το κουκλάρουμε. Όχι, άκουσε με. Και μία να είναι την πρώτη θα διαλέξει. Τι θα διαλέξει μετά από δύο χρόνια που πιθανό να έχει και. Μετά από δύο χρόνια μπορεί να έρθει να έχει βγει και εντάξει, Champions League, ρε φίλε. Μπορείς. Τι θα πει, να μην παίξει Champions League. Λογικά κατά 90% την πρώτη. Αυτό εδώ πρέπει οι ρεπόρτερ να το δουν, να κάνουν ένα. Εκεί πέρα που έχετε στο Λίμπερο, να μας πούν τι παρακαλά, ίσκει. Παρακαλάνε τώρα οι Αριανοί να τιμωρηθεί η ΑΕΚ. Όχι, εντάξει. Είναι τιμωρημένος και ο Παναθηναϊκός. Μήπως βγουν 7η. Ξέχασε το κύπελο. Μήπως βγουν. Ποιο κύπελο? Το κύπελο. Πού θα πας το κύπελο? Μια χαρά θα πω. Καλά. Εδώ 4 σε δείχνει ο Ατρόμητος. Καλά, εντάξει. Πλάκα. Άμα πας τελικό δεν βγαίνεις τώρα. Έχει ναι, αλλάξει. Ξέρω, αυτό το ξέρω. Έχει αλλάξει. Νομίζω ότι λοιπόν, πρέπει να το κατακτήσεις και άμα το κατακτήσεις πάλι δεν βγαίνεις. Δεν παίρνεις την προνομιούχα θέση. Δηλαδή το κύπελλο το έχουν, δεν ξέρω, κακό το έχουν κάνει. Βασικά στο πάρουμε και ας μην παίξω καν Ευρώπη, ούτε με ενδιαφέρει να σου πει. Ναι, σοβαρά μιλάς, τι εννοείται. Άμα πάρει ο Άρης ένα κύπελλο είναι πάρα. Αλλά κακώς διώξατε τον προπονητή, εντάξει, εγώ είμαι τρελός. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, πάει. Τι γελάτε, δεν μιλάτε. Τι είχα χάρη. Ένα καλό λόγο είπε για τότε.
Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Είπε καλό λόγο για τον. Ναι, αλλά οι άλλοι περιμένουν να φύγει από τι παρά 25 να μιλήσει. Εγώ δεν μίλησα καθόλου, δεν πειράζει. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Να του κλείσουμε, κλείσουμε. Να μιλήσει ο Ζάχο. Όχι, καλησπέρα. Έλα, στον επόμενο. Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα. Γεια σου, ρε φίλε. Καλησπέρα, το όνομά σου. Γιώργο, πάω από Ολλανδία. Γεια σου, Γιώργη. Έλα, τι γίνεται. Λοιπόν, καταρχήν να στείλω ένα μήνυμα στον οδηγό του Σάβα, γιατί δεν αφήνω εγώ να πέφτει τίποτα τα κάτω. Προτιμώ να καπνίζω Old Navy παρά να τρυπάω με σύρικη στις φλέβες μου. Αυτό έχω να σου απαντήσω και τίποτα άλλο. Είναι το δικό σου ποιόν αυτό, οι σύρικες. Πάμε παρακάτω, λοιπόν. Πάμε παρακάτω, Γιώργο. Δεύτερον, εντάξει, ο άνθρωπος, γιατί ρε εσύ Τάσο, εντάξει, ο άνθρωπος βγαίνει και κάνει προπαγάνδα στον αέρα και τον αφήνεις. Γιώργο, αυτό που κάνεις εσύ χαζό τώρα. Αυτό όμως που έκανε είναι αυτό, αλήθεια, αυτός δεν είναι αλήθεια και τον άφησες να μιλάει. Όχι, δεν είπε κάτι τόσο χοντρό που είπες εσύ. Τι λες μωρέ, που δεν είναι χοντρό αυτό που είπε. Έχει αποδείξεις για αυτό που είπε. Άμα δεν έχει αποδείξεις, πώς δεν είναι χοντρό. Λίγο. Δεν είπε ότι, λοιπόν, ότι τρυπάνε τις φλέβες. Εντάξει. Ναι, κοίταξε, εγώ μιλάω για τα εμπορεύματα που μετακινεί ο πρόεδρός του μέσα από δικαστικά πράγματα που έχουν βγει. Ο πρόεδρός του με σύρικες και με ναρκωτικά ασχολείται. Έλα, εντάξει. Βασίλη. Και έχει το θράσο. Ρε Βασίλη, τι είναι αυτά ρε που κάνετε. Ρε. Γιώργο, προσοχή, δημόσια μιλάμε. Γιώργο. Τι είναι δεν αυτά, έχει αποδειχθεί φίλε, τίποτα. Έχει, σε παρακαλώ, έχει αθωωθεί για όλα αυτά που λες. Έχει αθωωθεί για όλα αυτά τι που λες. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε εσύ, Γιώργο. Δεν θα μπλέξουμε με δικαστήρια. Δεν είμαστε για τέτοια. Και στο μεροκάματο και δύο είμαστε. Δεν είμαστε πάνω, για τέτοια. Λοιπόν, εντάξει, ήταν, να ξαναπάρει. Τσατίστηκε ο Γιώργο σήμερα και χάσε λίγο την ψυχραιμία. Όχι, επειδή είναι ακροατής ραδιοφώνου χρόνια. Α, τον ξέρεις χρόνια. Έχει εμπειρία. Έχει εμπειρία ο άνθρωπος. Δηλαδή αυτά είναι επιλήψιμα, Γιώργο. Ναι, πρόσεξε. Υπάρχουν καλοθελητές από στόμα σε στόμα. Έτσι. Πάει και μας τυλίγουν σε μια κόλλα χαρτί και καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε. Άμπραβο. Και οι δύο. Στον επόμενο. Στον επόμενο. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα, Θάνος από Τούμπα. Έχουμε ξαναμιλήσει. Πώς ακόμα. Πώς είπα, Θάνο. Θάνο. Α, το Αργανάκι από την Τούμπα. Έλα, ρε Θάνο. Πάμε. Ήθελα να μας πεις Ζάχο γιατί δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβα, είπα ότι μετά το διάλειμμα, γιατί είσαι ο τελευταίος, θα πάμε. Καλά έκανες, ναι. Ναι, γιατί έπεσαν και τα τηλέφωνα, λογικό ήταν. Θα έλεγα 5 λεπτά όπως και ο Τάσος, δεν μίλησε πολύ για το μάτς. Έτσι θα το έπαιρνα λίγο. Πες την άποψή σου, δεν πειράζει, θα πω εγώ μετά. Δεν θα σχολιάσω κάτι το οτιδήποτε ακόμη και ας πούμε και να διαφωνήσω. Δεν μπορείς να ασχοληθείς με τον ΠΑΟΚ, εντάξει, ο ΠΑΟΚ έπαιζε με ένα λεβαδιακό που δεν υπήρχε πίεση να πάρει διπλό. Δηλαδή ήταν το πιο εύκολο μάτς που υπήρχε. Στην αγωνιστική, έτσι. Εντάξει, είναι κάτω ο Λεβαδιακός, δεν ξέρω φέτος τι θα κάνει. Είναι από τις χειρότερες ομάδες. Δεν το είδα, εγώ δεν ξέρω, αλλά λέω τι θα κάνει φέτος ο μέγας κομπότης, ο escape artist, για να αποφύγει τον υποβασμό. Δεν, πραγματικά θέλω να το δω, τι θα κάνει, δεν ξέρω. Πραγματικά, βγάλει κανένα λαγό. Πάμε. Να μου σχολιάσει λίγο τη δηλώση του Παντελίδη, ο οποίος είπε ότι παίξαμε καλά, δεν έχω ένα παράπονο. Θα σου πω, είναι εντάξει, τότε θα το κάνω. Αλλά έτσι λίγο μισό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί ότι παίξαμε καλά όταν χάνουμε για πρώτη φορά στην ιστορία του Παντολικού. Εννοεί προφανώς, τώρα με κάνεις δικηγόρο του διαβόλου. Ότι έπαιξε καλά. Αν και σχολίασα και χθες live εδώ στο. Το βράδυ μετά το. Όχι χθες, προχθές μάλλον μετά την ήττα. Ότι. Ναι, εντάξει, δεν είσαι υποχρεωμένος να το ακούσεις. Ότι θέλω να πιστεύω ότι εννοούσε ότι με 10 παίκτες, ρε παιδί, σχεδόν πάνω από 60 λεπτά, 65 λεπτά με 10 παίκτες, ότι ήμασταν σχετικά καλοί, ότι παίξαμε, ότι κυνηγήσαμε, πιέσαμε. Αυτό. Δεν, αλλά μια που με δίνεις έτσι την assist, και να το συζητήσουμε λοιπόν, στις δηλώσεις του Παντελίδη μου άρεσε και αυτό το είπα, σου λέω προχθές, ότι. Σε όλους βρήκε τέλος πάντων πάλι αυτή η μπηκτή για τη φυσική κατάσταση και τα λοιπά και τα λοιπά. Σε όλα βρήκε, ας πούμε, λάθος εκτός από τον εαυτό του. Αυτός προφανώς τα έκανε όλα σωστά. Τα έκανε όλα σωστά προφανώς. Η ομάδα από την είδα δεν δίνει να έχει πολύ πρόβλημα στη φυσική κατάσταση. Και εγώ αυτό είδα. Εντάξει, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη δημιουργία φάσεων. Καταρχήν, τώρα το είπαμε. Μεγάλο πρόβλημα να πάει δηλαδή μέχρι το κέντρο πάει η μπάλα. Από τη μέση και μπροστά είναι δύσκολο να πάει. Και στο τελείωμα το φάσο που εκεί εντάξει έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Με 65 λεπτά με παίκτη λιγότερο, μια χαρά τρέξαμε, λέω εγώ. Τώρα δεν μπορείς να πιέζεις και 65 λεπτά με ένα παίκτη λιγότερο. Όχι, μια χαρά τα πήγατε. Με ένα παίκτη λιγότερο να πιέζεις και να κυνηγάς. Γιατί στην έδρα σου παίζεις και χάνεις, δεν μπορείς να πιέζεις 65 λεπτά.
Μια χαρά έτρεχε η ομάδα. Τώρα δεν ξέρω, και να σου πω και κάτι άλλο. Αν είχε, εγώ δεν λέω, είχε πρόβλημα με τον Ερέρα. Είναι ένα μήνα σχεδόν ο κύριος Παντελίδης. Αυτό το πρόβλημα τι θα πηγαίνει η SAE. Εγώ λέω ότι υπήρχε πρόβλημα. Το βελτιώθηκε το πρόβλημα έστω 10%. Γιατί πρέπει να υπάρχει βελτίωση. Ή η ομάδα έστω 1% βελτιώθηκε. Είδαμε στα πρώτα δύο παιχνίδια κάποια ψηλοβελτίωση. Ένα μάτσο είδα εγώ βελτιωμένο τον Άρη. Αυτό με τον Όφη που είχε στα δοκάρια. Ναι, ναι, ακριβώς. Δεν θέλουμε ό,τι βλέπουμε να σφυρίζουμε. Ήταν όντως καλός και με τον Παναθηναϊκό ήταν καλός. Ναι, αλλά βλέπεις ότι αυτό σβήνει όμως. Σβήνει. Σκοπός, εγώ δεν λέω ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι πρέπει να είμαστε καλύτεροι και έτσι. Σέφτασε ο Αστέρας Τρίπολης, σε πέρασε ο Πανετολικός. Με πέρασε ο Πανετολικός. Φυσικά. Σέφτασε ο Αστέρας Τρίπολης, ένα πόντο. Ναι, ναι. Θα χάσω και το σύστημα. 4-4 έχει κάνει ο Παράσκο. Ο Τσαλάν, με το που έφυγε ο Παντελίδης, στον ωραία. Αστέρα Τρίπολης έχει κάνει 4 νίκες. Ενώ ήταν. Ποιο Παντελίδης θα τα έκανε, ρε φίλε. Δηλαδή, ένα λεπτό. Συγγνώμη λίγο. 10 αγωνιστικές. Δηλαδή αυτή είναι η δουλειά του Παράσκου τώρα, δεν είναι του Παντελίδη. Όχι. Γιατί ο Παράσκος, γιατί ο Παντελίδης δεν έπαιρνε τα μάτια και το διώξανε. Θα σου πει ο Παντελίδης. Ναι. Και θα σου το πει, το είπε μάλιστα ναι. Όταν ήρθε στον Άρη. Και δεν είναι ψέματα, όπως λες εσύ για τα στοιχεία για τον ΠΑΟΚ. Επί ειδικών του ημερών, η Τρίπολη είναι η δεύτερη-τρίτη ομάδα σε παραγωγή ευκαιριών. Εγώ δεν ξέρω αν είναι σε παραγωγή ευκαιριών, σε παραγωγή πατάτας. Ναι. Εγώ ξέρω ότι τα τέσσερα μάτς, συγγνώμη λίγο. Μην το ευθυρίζεις. Εγώ λέω απλά τα πράγματα. Παραγωγή πατάτας και παραγωγή. Απλά τα πράγματα. Δεδομένο είναι αυτό. Ποιο είναι δεδομένο. Ότι είναι, δεν ήταν δεύτερος. Ποιος το λέει αυτό. Πού το λέει αυτό. Στατιστική του Σουπερ Λίγκα. Ποια στατιστική, πού είναι, δείξτε μου. Μπορείς να μου τη δείξεις. Καλά, τι, δηλαδή ψέματα είναι. Δεν το πιστεύω αυτό. Okay. Είναι δεύτερο σε παραγωγή. Ή δεύτερο ή τρίτο ήταν ναι. Σε τελικέ. Ναι, σε αυτό τελικές. Είναι η παραγωγή. Δηλαδή ο Αστέρα Τρίπολη έκανε παραπάνω τελικέ από ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, ΑΕΚ Παναθηναϊκό. Από ΠΑΟΚ δεδομένο έκανε περισσότερε. Σε τελικέ είπα. Πέρσι. Όχι τώρα, φέτο. 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 Τελικέ. Φέτο. Μάλιστα. Φέτο. Okay. Τελικέ. Okay. 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 Εγώ ξέρω ότι έφυγε ο Παντελίδη, πήγε ο Παράσκο. Σε 4 μάτσο παράδοξο έκανε τρένο 4 νίκες και σε έχει φτάσει. 4, καλά έκανε. Και ο Παντελίδης εσένα ωραία. Έχει ένα μάτσο τον Όφη καλό που πήρε εκτός έδρας το διπλό. Ένα χ με τον Παναθηναϊκό. 4 ωραία. Από τον Ατρόμητο στην Κεφάλα. Και διπλό, και διπλό και πρώτη φορά στην ιστορία σου χάνει τον Πανετολικό. Τι να κάνουμε. Γίνονται αυτά. Λοιπόν, πες την άποψη. Πιστεύεις εσύ ότι μπορεί να βγει η ομάδα Ευρώπη, καλώς εγώ, για να συνεχίσει ωραία. Έτσι. Καλά, μα συνεχίσει έτσι μπορεί, όπως είπε και ο Χρήστος, να κινδυνεύσουμε και να πέσουμε. Τι είπε, αν συνεχίσει. Όχι, να φτιάξουμε, όχι, εντάξει, αλλά άμα συνεχίσει... δεν πάρει ένα σεντρεφόρ καλό, να βάζει τον Διαμαντόπουλο βασικό τουλάχιστον. Ναι, ο Διαμαντόπουλο. Που τον κράζαμε πέρσι, α το βάζει βασικό, γιατί δεν πατήσει. Τώρα ο Γιουνές δεν έπαιξε, ρε φίλε, τι έγινε, έβγαινε την κόκκινη και έφυγε. Τι να κάνει, δοκάρι είχε πάλι ο Γιουνές. Δοκάρι σε μια σέντρα δεν είναι δοκάρι. Ναι, τι να κάνουμε. Ξέρεις, φίλε, Φανό, ξέρεις την επόμενη αγωνιστική. Παίζει Ξάνθη Άρης. Ναι. Έτσι. Αν, ναι, κερδίσει, αν κερδίσει, κοίτα, η Τρίπολη και η ναι. Ξάνθη εσένα, ναι. Ξέρεις τι πας, εντέκατος πας. Εντάξει, ωραία. Ναι, το ξέρω. Τι, εγώ το βλέπω. Εντάξει, και τελειώνει, και τελειώνει ναι, εντέκατος πας. Ωραία. Παίζει με τον Ατρόμητο, ήττα. Παίζει με τον Πανετολικό, ήττα. Άντε λίγο ακόμα, άντε λίγο ακόμα, στο τέλος θα φτάσουμε 13η. Δηλαδή κινδυνεύεις να σε βγάζει και η 7η θέση αν τιμωρηθεί η ΑΕΚ στην Ευρώπη και να μην βγεις. Του σκέφτεσαι ναι, αυτό το σενάριο. Αν βγεις δηλαδή, είσαι για μπάτσες, εντάξει. Δηλαδή μπορεί να βγει, ξέρω εγώ, καμιά Τρίπολη ξανά. Ούτε να βγει καμιά Ξάνθη, ξέρω εγώ, και εσύ με 7 θέσεις. Να μην είσαι μέσα στην Ευρώπη. Λέω τώρα έτσι μπορεί. Λέμε ένα σειρά που λογικά, για να μην νομίζω σε πικάρο, λογικά με την ομάδα το ρόστερ που έχεις, εσύ πρέπει να βγεις έκτος, πέμπτος, έκτος, έβδομος το πολύ. Πώς να σου πω. Γιατί ο Άρης δεν είναι για 11ος τώρα με αυτή την ομάδα που έχει. Λοιπόν, αλλά όταν απογοητεύεις τον κόσμο σου συνέχεια έτσι, όταν χάνεις πρώτη φορά στην ιστορία στον Πανετολικό με αυτόν τον τρόπο, που έχασε και πέναλτι, έχασε και ευκαιρίες. Για ένα 4 ήσουν, να με συγχωρείς. Έτσι. Εντάξει, φίλε, δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπω. Λοιπόν, Θάνο, δεν ξέρω αν τελείωσες. Όχι, να τα πεις μετά. Εντάξει, ναι, εντάξει. Έγινε. Να είσαι καλά. Δεν θα πω, επιγραμματικά θα πω. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα παρακαλέσω 2-3 λεπτά, όχι περισσότερο. Θα πω δύο πραγματάκια, όπως και ο Τάσος επιγραμματικά είπε. Και θα ανοίξουμε πάλι τις γραμμές. Λοιπόν, Βασίλη, πει το έργο. 2310-287-888 FM και ενό σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54526 για τους ντροπαλούλιδες και για όσους μας κρυφακούνται. Επιστρέψαμε μετά το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα.
Ράδιο Μαρμίτα, Δευτέρα και Παρασκευή 10 ως 12, στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε φυσικά. Τάσος Τρέγιας και Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Το 23-10-287-3-8 ενεργό, όπως και το 69-45-287-3-8. Μέχρι να έχουμε τις πρώτες γραμμές. Να πούμε λίγο κάτι σημαντικό, ότι κοντά μας άλλο ένα βράδυ είναι το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων των Motorsport Cherkessos. Εγγυημένο σέρβις γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων. Πολυετής εμπειρία, λογικές τιμές, εγγύηση στην εργασία στο Motorsport Cherkessos. Συνέπεια προς τον πελάτη, όλα αυτά αποτελούν το νούμερο 1 για την επισκευή και το σέρβις του οχήματός σας. Εξειδίκευση και άμεση λύση των προβλημάτων του πετρελοκινητήρα σας σε χρόνο ρεκόρ από επαγγελματίες που ειδικεύονται στα συστήματα πετρελοκίνησης καθώς και επισκευή στο δεδομένο σας σμαρ του οχήματός σας. Motorsport Ιορδάνη Τσερκέζο στη Νεάπολη, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 252, δίπλα από τον ιστορικό Σκόρπιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας για τα ραντεβού σας, για το σέρβις του οχήματός σας, το 2310-635-809. Λοιπόν, πολύ επιγραμματικά για να πάρουμε και τις γραμμές. Επαναλαμβάνω, 2310-287-38 και 6945-287-38. Ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Επιγραμματικά, γιατί όπως είπε και ο Τάσος, και αύριο και μεθαύριο πρωτοθέως εδώ θα είμαστε. Αύριο θα έχουμε και τον Γιώργο, να πούμε. Έτσι, το μελισσοκόμα, ναι, που λέμε. Τον μίλησες, εντάξει. Ναι, 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 αύριο, λοιπόν, θα είναι εδώ. Θα είναι δύο εδώ, λεπτάκια μόνο, Βασίλη, να μετά περιμένει. Από εβδομάδα καραφλοκοτσίδα. Ναι. Θα έχουμε Γιώργο Μελισσοκόμα. Και τον Παντελή Πίσαβο θα τον έχουμε μέσα στη βδομάδα. Τον Μπίμπι. Θα τον έχουμε και αυτόν. Και γενικά, όποιους μπορούμε, έτσι κάποιους φίλους μπορούμε να τους έχουμε, θα τους έχουμε. Ωραία. Λοιπόν, πολύ επιγραμματικά για να πάμε στις γραμμές. Πολύ ενημερωμένη η Γρηγορία πάντως. Ναι, τι είπε. Το σήμα του ΠΑΟΚ, το πέταλο, και ήταν η μάρκα του τζιγάνου του τότε, λέει, ιδρυτή, του κυρίου Λοιπόν, Χαραλαμπίδη. Λοιπόν, καταρχήν να ευχαριστήσω τον φίλο τον Γιώργο. Τον Γιάννη, τον οποίο με έστειλε ότι πρώτο σε τελικές είναι ο Ολυμπιακός με 221, ο Τρίπολη δεύτερη με 169. Έχεις δίκιο, έχεις ναι. δίκιο. Απλά αυτό δείχνει ναι. τις τελικές, δεν δείχνει. Για τις τελικές λέμε. Ουσιαστικά, αν πας στο πόσες σκοράρουνε. Άλλο αυτό. Είναι από τους τελευταίους. Οι τελικές είναι η παραγωγή φάσεων. Ναι. Η παραγωγή ναι. φάσεων ισχύει αυτό, αλλά η παραγωγή φάσεων μπορεί να πάει και στα Περιστέρια. Αυτό είναι για όλους. Και τα δικά σου μπορεί να πηγαίνουν στα Περιστέρια. Μέσα στην αιστεία ποια... πάρε να δεις πώς είναι οι τελικές προσπάθειες. Πού το λέει. Δίπλα ακριβώς. Όχι, αυτό είναι τελικές και τα γκολ. Πόσες τελικές. Πάτα και να δεις. Αυτό είναι ουσιαστικά. Όχι, όχι. Ούτε καν υπάρχει. Αυτό είναι αποτελεσματικότητα. Τα γκολ με τις τελικές. Αυτό είναι χειρότερο. Γιατί στις τελικές προσπάθειες που κάνει, που είναι δεύτερη ή τρίπολη. Είναι ανούσια, δηλαδή ναι. παράγει αλλά δεν χωρίς ουσία. Αυτό είπε και ο άνθρωπος. Ναι. Ο Παντελής αυτό είπε όταν ήρθε. Ότι παρήγαγα φάσεις η ομάδα, ναι. αλλά δεν σκόραρε. Ναι. Για να σκοράρεις, ναι. πρέπει να έχεις ποιότητα. Ναι. Αυτό είναι άλλο, ρε φίλε. Σου λέει αυτό... ότι παρήγαγα. Ναι. Μου έλειπε ο κολτζής, μου έλειπαν άλλα πράγματα. Φίλε, θέλω ποιότητα. Παρήγαγα, όχι δεν παρήγαγα. Όμως παρήγαγα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πολύ γρήγορα. Επιγραμματικά τα είπα και λίγο όσον αφορά. Λοιπόν, για τον κύριο Παντελίδη, είπα τα πράγματα. Έτσι, τουλάχιστον όπως τα βλέπω εγώ, καλό είναι να κάνουμε καταγραφή των λαθών όλων, γιατί το ποδόσφαιρο παιχνίδι είναι λαθών και οι παίκτες θα κάνουν λάθη και ο διαιτητής θα κάνει λάθη, αλλά θα κάνει και ο προπονητής λάθη. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα τέλεια. Ας κοιτάξει και λίγο και τα δικά του λάθη, γιατί κατ' εμέ, χωρίς να είμαι προπονητής, έκανε και αυτός λάθη. Που θα τα αναλύσουμε αύριο, θα τα έχουμε περισσότερη ώρα. Ο Άρης, αυτό που είπε και ο Τάσος και κάποιοι φίλοι για την. Η τύχη που είναι σημαντικό, έχασε ένα δικό του παιχνίδι και ενώ ήταν μπροστά, έστω ελαφρώς μπροστά, ενώ βαθμολογικά είχε κάποια ευχέρεια, πλέον είναι έστω και λίγο με την πλάτη στον τοίχο και το επόμενο παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως σημαντικότερο νομίζω είναι το παιχνίδι της Πέμπτης με τον, όσο και αν φαίνεται έτσι αστείο, της Πέμπτης, το μάτσο Κυπέλλου. Γιατί είναι ένα μάτσο χωρίς επιστροφή. Άμα γίνει και καμιά αναγούλα, δεν βλέπω. Μην αλλάζουμε και προπονητή και δεύτερο και πριν τις γιορτές. Άμα γίνει και καμιά αναγούλα την Πέμπτη, είναι τα μάτια του Κυπέλλου. Ναι, ξέρω. Κατάλαβες. Μην γίνει και καμιά αναγούλα. Με κόσμο πάω ξασπάτα. Με κόσμο πάω ξασπάτα. Ναι, δεν μου αρέσει αυτό. Ναι. Πού είναι τα σπάτα, στην Αθήνα. Στην Αθήνα είναι. Ναι. Το αεροδρόμιο που θα γινόταν στα σπάτα. Ναι, λοιπόν, ούτε ξέρω, ούτε ξέρω. Λοιπόν, λέω, μην γίνει και καμιά αναγούλα. Την κλείνω την διαιτή και να πάμε στο στέτη. Ναι. Αύριο θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Απλά ο Άρης όταν είναι κακός χάνει πάντα και όταν είναι καλός δεν κερδίζει πάντα. Αυτό είναι δεδομένο. Για τα παιδικά λάθη αυτά είπαμε θα τα αναλύσουμε αύριο. Αυτό το μόνο μία μικρή έτσι σφήνα προς τον πρόεδρο τον κύριο Καρυπίδη. Να μάθει ο πρόεδρος, λέω εγώ, ότι και τα χειροκροτήματα είναι μέσα στο παιχνίδι, είναι όμως και τα γιουχαίσματα μέσα στο παιχνίδι. Όπως στη δεύτερη τρίτη αγωνιστική, υπάρχει και το βιντεάκι, δεν θυμάμαι πού, στο Καφτατζόγλου. Που κάναμε τελάρισα, με τελάρισα. Όχι, δεν λέω αυτό.
Για τον πρόεδρο λέω. Λέω, όταν δείχνει το βιντεάκι της ΠΑΕ, παρκάρει ο πρόεδρος στο αμάξι του, ξέρω γιατί αμάξι είναι πολυτελές, και είναι ο κόσμος δίπλα, γεια σου πρόεδρε, χειροκροτήματα, αγκαλιές, τέτοιο, τα χέρια να του δείσουν, να του δώσουν. Έτσι, να μάθει ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά, και ότι είναι στον Άρη, ναι, και η πίεση θα είναι δεδομένη. Και να μάθει επίσης ότι τον κόσμο της ομάδος, ακόμα και είναι άδικος κάποιες φορές, δίκαια ή άδικα, θα πρέπει να τον ακούει και να μην αντιδρά. Πάντως, από ό,τι και γνωρίζω... να μην αντιδρά, λέω εγώ. Ναι, παρακαλώ. Ναι, sorry, sorry, θα πεις αυτό που θέλεις. Ακόμη και όταν είναι άδικη η κριτική του κόσμου, δεν θα αντιδράει, λέω εγώ. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό θα έκανα εγώ. Διότι όπως τον χειροκροτούσαν και τον κάναν, θα ακούσει και από την ανάποδη. Και ειδικά θα ακούσει αν η ομάδα, όπως λέει και ο Τάσος και λέω και εγώ, δεν βγει στην Ευρώπη με αυτή τη χρονιά, με αυτές τις ομάδες και με αυτές τις προϋποθέσεις. Θα είναι όχι παταγώδια αποτυχία που είπα όταν πήγαμε στον Ραπτόπουλο, που δεν υπήρχαν τα δεδομένα τότε που υπάρχουν τώρα. Όχι, θα είναι παταγώδια αποτυχία, δεν ξέρω πώς θα το πω. Και μην ξεχνάω, εγώ θα το λέω συνέχεια. Ναι, έχει βάλει χρήματα, ναι, έχει προσφέρει. Ναι, και σε αυτό που λένε και κάποιοι, αν δεν ήταν αυτός, ποιος θα ήταν. Άμα δεν ήταν αυτός, ποιος θα ήταν, στο κλείσουμε να το κάνουμε σουβλατζίδικο. Ναι, αλλά επαναλαμβάνω. Επαναλαμβάνω, ναι, αλλά έχει και γραμμένη, γράφει ιστορία, τη δεύτερη πιο μαύρη σελίδα του Άρη επί της προεδρίας του. Καλός ή κακός, έτσι γράφει ιστορία. Και ιστογράφη γράφει για όλους, και τα θετικά και τα αρνητικά. Είπαμε, ακόμη και όταν είναι άδικη, λέω εγώ, η, άδικο η επίθεση, ας το πω, τα του φίλου, θα ακούς και δεν θα μιλάς πρόεδρε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Στον Άρη είσαι, δεν είσαι σε μικρή ομάδα, θα υπάρχει πίεση. Αυτά και πιο πολλά για τα αγωνιστικά αύριο. Ναι, από ό,τι γνωρίζω, ναι, έχει επικοινωνία με αρκετούς φιλάδους και μέσω μαζικής, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτά δεν τα ξέρω. Από Instagram, από Twitter, απαντάει, μιλάει με πολλούς, από ό,τι γνωρίζω. Πάμε στις γραμμές. 23, 10, 2, 8, 7 και 3, 8. Πάμε. Οι γραμμές είναι δικές σας. Για αγωνιστικά είπαμε αύριο πιο πολύ. Εντάξει, γιατί... εντάξει, μην σε αγχώρετε. Γιατί δεν. Εντάξει, δεν είπαμε. Ζάχο, όχι, ρε παιδί. Όπως κατουράστα είσαι, αγόρι μου. Όχι, καλά, εμένα το λες, ρε παιδί. Απλά λέω γιατί δεν είπες και εσύ για τα αγωνιστικά. Είπες. Λέει κάτι, τέλειωσε το μάτι που πάω. Ναι, καλέ μου, ναι, γλυκέ. Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα. 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 Εγώ μιλάω. Εσύ, φίλε. Γεια σου, Τάσο, γεια σου, Ζάχο. Γεια σου, Τάσο, με αυτό το ρέθυμνο. Ρε Ζάχο, άσε μας να μιλήσουμε, ρε Ζάχο. Κερδίσαμε σήμερα. Εντάξει, δύο λεπτά μίλησα, ρε φίλε. Είναι 11:25. Εντάξει, για αυτό το πόνο, το έχασε, ρε φίλε. Δεν ξέρει από πότε, από πόση ώρα προσπαθά να πάρω τηλέφωνο. Έχω ένα ρακαλάκι του στρατού. Λέω, πάρω με εκείνο, ρε φίλε. Μπα και πιάσω. Έλα, πάμε. Λοιπόν, γεια σου, είπα, γεια σου, Ζάχο. Yeah. Μπράβο στην ομάδα μου, συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Έπαιξε πάρα πολύ καλά. Συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια στον κόσμο που ήταν άψογος, που πήγε μέσα στο κρύο και έδωσε το παρόν. Μπράβο και στο Λουτσέσκου. Γενικότερα σήμερα και εδώ και μέρες μαλώνω με πολύ κόσμο και παοξίδες πιο πολύ, γιατί κράζουνε και αυτό δεν μ' αρέσει. Τάσου, τα έχουμε πει, δεν μ' αρέσει. Πρέπει να υπάρχει στήριξη. Είμαστε με 8 βαθμούς μπροστά και συνεχίζουν να κράζουν ομάδα. Αυτό είναι κακό πράγμα. Είναι αρρώστια, ειδικά να κράζουν παίκτες, να κράζουν ομάδα και να γίνεται αυτό το πράγμα και να δημιουργείται και καλά ότι υπάρχει μια κρίση. Ποια κρίση? Το είπε σήμερα και όλα στο Λουτσέσκου. Ποια κρίση? Λέει, εμείς περνάμε κρίση. Είμαστε με 8 βαθμούς μπροστά, 10 και εγώ έχω 40 και άλλοι έχουν 30 και μιλάτε για κρίση σε εμάς. Είμαστε σοβαροί. Όλοι ένα, έχουμε άλλο ένα μάτς μέχρι να τελειώσει η χρονιά για να το πάρουμε με τον Μπας Γιάννενα. Και να δει η ομάδα και η ΠΑΕ τι σχεδιασμό έχει να κάνει με μεταγραφές, γιατί έχουμε και τραυματισμούς κτλ. Αυτά, υγεία μόνο να έχουν τα παιδιά μας μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο και όλος ο κόσμος φυσικά. Και σε εσάς τους δύο εύχομαι το ίδιο και στις οικογένειές σας. Να σε καλά. Και στις οικογένειές σας και στα παιδιά σας. Έτσι, και στον Τάσο. Να σε καλά. Λοιπόν, εντάξει, τα λέω λίγο έτσι γρήγορα, γιατί ξέρεις πούντος έμαθα εδώ στο μαγαζί και πάλι σπάσαν τα νεύρα μου. Το είδα το τηλεφώνημα μετά, γιατί ήμουν στο μπάνιο. Γιατί τσακώνομαι από το πρωί, σου λέω, από το πρωί τσακώνομαι, πήρα και ένα τηλέφωνο στο Sport FM και τους τάχωσα λίγο και εκεί πέρα, γιατί δεν μπορώ να ακούσω άλλα. Εγώ τρελάθηκα, γιατί όλοι ήταν στο 2-0, κλείσαν τις τηλεοράσεις και στο 2-1 το ξανανοίξαν. Ξανανοίξαν τις τηλεοράσεις και παρακαλάγαν όλοι. Γι' αυτό γούσταρα. Απ' τη μία, εμείς είμαστε πάω γιατί μας βγάζει την ψυχή, αλλά απ' την άλλη το γούσταρα που έγινε έτσι. Έτσι. Ωραίος. Αυτά.
Έγινε σας, σας αγαπώ και τους δύο. Να είσαι καλά. Καλές γιορτές να έχετε. Καλά, θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε, εννοείται. Ζάχο, και κάτι για το φίλο μου το Ζάχο. Ζάχο, τι να πω, τα συλληπιτήρια μου. Δεν θέλω ούτε να σε πειράξω. Ό,τι θες κάνε, ρε φίλε. Όχι, όχι, όχι για βρήμα, όχι για βρήμα. Δεν μπορώ, τι να σε πειράξω. Για βρήμα, γέριμα. Αυτό είναι τα χαρά που κέρδισε το Λεβαδιακό. Δεν είναι ο Λεβαδιακός, δεν είναι ο Λεβαδιακός. Κοίτα, αυτό είναι, η χρονιά σας είναι φέτος, εντάξει, λογικό. Εγώ έχω πει, ο ΠΑΟΚ δεν τους πονάει γιατί θα πάρει ένα πρωτάθλημα. Αλλά... άμα ήταν ένα πρωτάθλημα το παίρνα. Ο ΠΑΟΚ άμα πάρει ένα θα πάρει κι άλλα. Για αυτό είναι το πρόβλημά του. Υγεία να έχουμε, υγεία να έχουμε όπως είπες, εδώ θα είμαστε πρώτο θέμα. Εδώ θα είμαστε. Για να δούμε. Εδώ θα είμαστε. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα και εσένα. Τι κάνετε, αγόρια? Καλά, παλικάρι, εσύ? Πώς την έχετε την υγεία σας? Πολύ καλή, εσύ? Πολύ καλή. Α, ο Πρίγεβιτς μας το έβαλε το κολάκι. Τι ομάδα είσαι, καλή μου? Πότε θα βγούμε παρέα όλοι μαζί? Δεν μου λες, έχεις τρίγες στις γάμπες? Παντού έχω τρίγες, θέλω να βγούμε. Προστιχόπεδο. Είμαι προστιχόπεδο, θέλετε να βγούμε. Και τι σ' αρέσει να πίνεις? Εγώ, εσύ και ο Ντρόλινγκ θέλετε να βγούμε μια παρέα. Γιατί? Να πάμε ένα βραδάκι. Βεβαίως, να βγούμε όπου γουστάρεις. Πού θες και να πάμε? Και οι τρεις θέλω να είμαστε. Πού θες να πάμε? Πάμε μάσο μανιτάρια, τι θες? Πάμε να μάσουμε και αγκουράκια και, και λουκανικάκια, θέλετε? Καλή μου, πώς σε λένε σήμερα? Σήμερα με λένε Ευλαμπία. Το βράδυ ή το πρωί? Το πρωί, το βράδυ με λένε Μαρία, αλλά θέλω να βγούμε και οι τρεις μαζί. Το καλό μου. Το α, το Μαρία δεν έχω καλές αναμνήσεις. Θέλω Ζάχο, να δοκιμάσω και το ντρόλινγκ. Θα βγούμε με το κουκλάκι. Δεν είμαι του σπορ. Όχι, δεν θέλει κάτι. Ρε, για καφέ, δεν είναι. Θα βγούμε για κάνα καφέ, για κάμια μπανανούλα. Όχι μπανάνα, μην είμαι στο γυμνάσμα, Μαρία, που σε λένε Ευλαμπία. Αποφάσισε το, ή καφέ ή μπανάνα. Μπανάνα, εγώ δεν έρχομαι, φοβάμαι τις μπανάνες. Εντάξει, για καφέ, ναι, άμα ό,τι γουστάρια, κάτσουμε να μιλήσουμε. Και πάμε για, άκου λίγο, πάνε, άκου λίγο. Το μήνυμο μου αρέσει το τέλος, να έχει τουλάχιστον 2.000 κόσμο γύρω μας. Βέβαια, ναι. Έτσι, άμα, το φοβάμαι αυτά. Άμα, τι μπάνιο, βρε τρελέ, έξω 2 βαθμούς έχει. Τι μπάνιο, θα χιονίσει αύριο. Είμαι πολύ καυτός άντρας. Εσύ είσαι καυτός άντρας, εγώ δεν την αντέχω. 48 έγινα, τρελέ. Να πάθουμε κανένα κουκουρούκο, να μείνουμε επί τόπου για να πούμε. Τέτοιο καιρό στην θάλασσα. Ντρόλινγκ, δεν μιλάς εσύ? Ναι, έμεινα το σπορ, δεν το κατέχω, φίλε. Γιατί, φίλε, εγώ θα να βγω και μαζί σου. Σου αρέσω, έτσι. Κλειστόν. Ας το πέρασε στη Μαρία. Ας τη Μαρία που τη λένε Βλαμπία. Αντώνη το λένε, Παύλο. Πώς το λένε? Έφυγες. Δώσε ένα φυλάκι τον Τρούλινγκ να πάρουμε τους άλλους. Δώσε ένα μάκι τον Τρούλινγκ. Κλείς το φέλο. Δώσε, δώσε. Πολλά φυλάκια, πάνω μέχρι κάτω. Άντε, κλείσε. Κλείσε τον άλλο, το σαλιαμάλια εδώ το βλέπεις δίπλα. Το καρτούν. Καρτούν με ακουστικά. Πάμε στον επόμενο. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Τον αγαπάω αυτό να πω. Το ξέρεις ή όχι? Έπαιρνε, α, παλιά. Έπαιρνε παλιά. Έλα. Να τον ακούσω. Νάτος, νάτος. Εθεάθη. Κατάτια ήταν αυτή η προηγούμενη φάση. Εθεάθη. Αυτό μου κάνει πλάκα. Βάζει κάποιος, λέει, πάρτε. Όχι, μα το πάρτε. Σοβαρά σήμερα. Ποτέ δεν το κάνει. Όχι, άμα ήταν αληθινό, είναι η κατάτια της πατρικής. Κατάτια. Γιατί είναι, φίλε? Ας ακούσει ο Μπαρμπαγιάννης, ο συνοπαδός σου. Θα σε μαλώσει. Αυτές οι παραφύσεις καταστάσεις που λέει, πάτε σε έναν α, φιλαράκι, εδώ το είπε και ο Κλέτσος, το ψάρι λέει, από τις δυο μεριές το ψήνουν. Γεσία, πώς το λέει ο Κότσης, μη γίνεσαι ομοφοβικός, μη γίνεσαι. Μη γίνεσαι ομοφοβικός, μη γίνεσαι. Είχαμε τον άλλο εδώ, τον δήμαρχο μας, το μας το έκανε και θεσμό με την πόλη. Αν έλα, πάμε, άστα αυτό. Ξεβρωμήσει η πόλη. Πάμε. Έλα, το έλα, χέρι πώς είναι? Έλα, γόρι μου. Το χέρι πώς είναι? Βασικά, περαστικά. Respect Ζάχος. Γιατί? Αυτά που σε άκουγα ευλαβικά, αυτά που έλεγες. Εντάξει, καλά. Το λογικό είπα. Δεν είπα, δεν είπα κάτι... Όχι, έτσι ακριβώς είναι. Πείτε. Και αυτά που περνά αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι λόγω του ότι είσαι καινούργια ομάδα. Όταν λέω καινούργια εννοώ ότι δομημένη καινούργια σαν ομάδα, παίχτες και προπονητές και αυτά. Και στις άλλες έκανες και αλλαγή προπονητή, οπότε αυτά τα σκαπανεβάσματα είναι... Εντάξει, αυτοκτονήσαμε τώρα. Αυτό το μάτς είναι αυτοκτονία τώρα. Μην το... Εντάξει. Αυτοκτονία είναι. Εντάξει. Δηλαδή πήραμε στους 3 βαθμούς και τους δώσαμε... Κοίταξε, βασικά είδα την ομάδα ότι είχε πάθος, αλλά
έμεινε με το αυτό στο χέρι. Κατάλαβες τι να κάνουμε, ρε φίλε, παίζει 65 λεπτά με 10 παίκτες. Εσύ καταλαβαίνεις ότι στην ιστορία σου από το 1914 δεν έχεις χάσει τον Πανετολικό και έχασες με το Σάβα Παντελίδη. Εντάξει, θα γίνει. Δηλαδή, όχι, τα λέμε, ρε φίλε, να τα λέμε και αυτά. Εντάξει, να κάνουμε, ρε φίλε. Ήρθε ο Παντελίδης για καλύτερα και έχασε τον Πανετολικό που δεν έχει χάσει την ιστορία σου. 65 λεπτά μετά. Όχι μόνο έχασε. Τριπλό λάθος. Όχι μόνο έχασε. Δύο αυτογκόλ βάλαμε. Τυχερό ήσουν. Όχι τυχερό. Τι άμα μπήκε το πέναλτι και το άλλο, τι δύο ευκαιρίε που χάνει, ένα 4-1-5 θα χάσει. Ο Άρης δεν έχασε μόνο αυτή. Έχασε κι ο Άρης μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία έχασε ο Άρης όλο το μάτς. Όχι, ρε φίλε. Άλλο μάτς έβλεπες. Όχι, ρε φίλε. Δεν το είδα και όλο. Τότε πώς. Έχει μπροστά παιχνίδια να ανακάμψει. Γιατί αυτά αύριο θα τα λέγαμε. Αν κάνει κανένα μπουρκουμέ με τον Τέλη. Ποιον Τέλη. Άμα κάνει αυτό είπα προηγουμένως. Αν κάνει μπουρκουμέ με τον Τέλη. Θα τον βρει, λέω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Άκουσε, όχι, όχι. Αν κάνει, λέω εγώ, θα τον βρει άνεργο τα Χριστούγεννα, λέω εγώ, τον Παντελίδη. Δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ ναι. Δεν έχει αυτό τέτοια, δεν έχει τέτοια. Δηλαδή, είδα μου κάνει μέσα στην Ξάνθη, πάει μέσα στην Ξάνθη και με χάσει. Δεν υπάρχει. Θα πάνε κέρδες μέσα στην Ξάνθη. Πρόκριση και νίκη, δεν υπάρχει. Έτσι πως τα καταφέραν τώρα, ούτε έχει υπάρχει με την Ξάνθη. Νίκη μόνο. Δεν υπάρχει. Εννοείται, 100%. Δεν υπάρχει. Ξάνθη έχασε τη Σμύρνη τώρα. Εντάξει. Επειδή είχα από τις μήνες, τι να κάνουμε, κέρδισε. Και εμείς χάσαμε από τον Πανετολικό, ρε φίλε. Όλα τα προσόντα να αναστρέψουν την κατάσταση. Έτσι, έτσι, το χέρι του είναι. Ούτε νεύρα, ούτε αυτά, ούτε τίποτα. Δουλειά και φέρτε αποτέλεσμα. Πάθος, δουλειά και τρέξιμο, τίποτα άλλο. Άμα δεν φέρεις αποτέλεσμα, ο επόμενος δεν έχει. Μέχρι που να κάτσει μπίλια εκεί που πρέπει να κάτσει. Δεν έχει. Μα ο άγχος δεν χρειάζεται άγχος. Ούτε φωνές, ούτε τίποτα. Double score έχω στη βαθμολογία ηγεσία. Double score. Εντάξει, ρε φίλε, εσύ έχεις δώσει τόσα εκατομμύρια, λογικό δεν είναι. 19-38. Έχεις 5-6 χρόνια παλέψει. Όχι, δεν το λέω για σένα που είσαι ένας λογικός Αριανός. Το λέω για αυτούς που στην τρίτη αγωνιστική, συγγνώμη, βάζανε τη βαθμολογία. Στα τρία, όταν είχε 3-3 και μιλούσανε για πρωτάθλημα, μιλούσανε για Champions League, μιλούσανε για Double και τους έλεγα εγώ καθίστε, περιμένετε λίγο να περάσουν οι 10 αγωνιστικές, να βγάλουμε ασφαλή συμπέρασμα. Τα θυμάσαι αυτά, ηγεσία. Έχεις δίκιο τώρα, κάποιους οι οποίοι φουσκώνουν το μυαλό τους. Μα αυτό έλεγα ρε φίλε. Αυτά τα λέω συγκεκριμένα γιατί εγώ δεν μασάω τα λόγια μου για τον Νίκο τον Μπουγάτσα. Για τον Νίκο τον Μπουγάτσα το λέω. Κατάλαβες. Και τους έλεγες κάντε υπομονή. Έτσι είναι κύριε Μπουγάτσα. Λοιπόν αυτοί που φούσκουν τα μυαλά τους θα την ακούνε. Έτσι είναι κύριε Μπουγάτσα. Πήγε και έβαλε και 20 ευρώ λέει έβαλα στην κατάξυση του πρωταθλήματος του Άρη. Λέω ότι δεν πάω το κοσάρικο. Το θέλεις να πάρει κανένα πάμπρες, κανένα μόρο. Καλά έκανε συντάσσο, δεν γίνεται όλοι να είναι. Εντάξει, όταν έχεις πάρα πολύ κόσμο και ιστορίες δεν γίνεται όλοι να είναι στην ίδια κατεύθυνση. Τέλος πάντων. Και να έχει και χαμηλό τόνο. Τέλος πάντων. Έτσι κάνει αυτός. Ενθουσιάζεται στην αρχή και μετά βρίζει. Εντάξει. Ναι, όλες οι ομάδες έχουν και υψηλό τόνο, χαμηλό τόνο. Δεν είναι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Ας υπάρχουν και οι αυτοί και οι άλλοι και όλοι. Ωραία. Γιατί κακά τα ψέματα μια μεγάλη ομάδα θα πρέπει να έχει από όλους τους χαρακτήρες. Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς. Σωστά μιλάς. Ωραία. Τι να λέμε τώρα, χαζά λέμε. Σωστά μιλάς. Από εκεί πέρα, εγώ αυτό που είμαι με τον Ζάχο, συντάσσομαι ότι κοιτάξτε να δείτε, θα την ακούτε, θα σκύψετε το κεφάλι, πολύ όμορφα, χάσαμε, θα τον και δεν θα χρειάζεται ούτε να απαντάτε σε οποιοδήποτε ο πελάτη, ο παδός και όλα αυτά. Λάθος. Εντάξει, είναι λογικό μετά. Ακόμη, ναι, εντάξει, ακόμη και άδικη να είναι, αλλά δεν θα απαντάς ο κόσμος. Με τον όχλο δεν τα βάζεις ποτέ. Πρόσεξε, μέσα από αυτές τις στιγμές χτίζονται και χαρακτήρες και αυτά, έτσι. Έτσι. Αν το ξανακάνει και άλλη φορά, μετά το έχασε το παιχνίδι, τελείως. Σημαίνει δεν μαθαίνει. Λοιπόν, Νίκο, επειδή αυτά γίνεται πανικός, εσύ είσαι δικός μας άνθρωπος. Να σε καλά, Νίκολα, και σ' ακούσουμε και τις επόμενες μέρες πιο αναλυτικά, έτσι. Περαστικά. Άντε, στον επόμενο. 23, 10, 2, 87 και 3, 8, πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, Τρέγια και Τρούλη. Ζάχο. Ζάχο. Ζάχο μαζί είμαστε. Εμείς πονέσαμε το Σάββατο, αριανώσουμε. Εντάξει, δεν έχει σχέση. Λοιπόν, για τον Τρέγια έχω να του πω συγχαρητήρια. Είναι πρωταθλητής χειμώνα. Έτσι, φίλε, πρωταθλητής χειμώνα. Δεν προκειμένου να σταματήσει κανένας.
Καλά είμαστε πάμε, φίλε. Ναι. Καλά πάμε. Ρε, καλά μου, πάμε, δόξα τω. Δεν μιλάμε χαζά, τώρα μια χαρά. Καλά πάμε, αλλά δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, φίλε ακόμα. Εντάξει, οκ, okay, το σέβομαι αυτό που λες και σε παραδέχομαι γιατί έτσι είναι το σωστό. Πολύ σωστά τα λες. Μπράβο. Καλά, εντάξει, λοιπόν. Αυτό λέει από μέσα του ξέρει ότι το έχει όχι, πάρει. Όχι, Ζάγκο. Να το πω λίγο. Να πω λίγο. Θέλετε να εξωτερικεύσω τι αισθάνομαι. Φοβάμαι, ρε φίλε. Εντάξει, φοβάται. Ξέρεις τι φοβάμαι. Ξέρεις τι φοβάμαι. Εντάξει. Τα γνωστά λαμόγια, ρε φίλε, φοβάμαι. Καλά, δεν έχει αντικρότερα. Ωραία. Εντάξει, είμαστε στην αυτούς που είναι πανίσχυροι εξωαγωνιστικά. Το είδαμε πέρυσι. Το είδαμε πέρυσι που έπαιζα μπαλάρα. Έκανα πορεία πρωταθλητισμού 16 συνεχόμενες νίκες και μου το κλέψανε. Ωραία. Το έχασα και μόνος μου. Ναι. Το έχασα. Τους έδωσε σπάτημα. Κατά 30% το έχασα και μόνος μου. Αλλά 70% μου το κλέψανε. Σήμερα, φέτος πιστεύω ότι ο Παύ. Να, με 10 βαθμούς διαφορά και θα το πάρει. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, ας τον πάω. Εμείς έχουμε. Όμως, τώρα, Ζάχο, ναι. Για να μπούμε λίγο στα δικά μας. Για πάμε. Συγγνώμη λίγο, τρέγια μου, έτσι. Ναι, πολύ καλή. Συγγνώμη. Πάμε. Λοιπόν, άκου να δεις λίγο, Ζάχο μου. Είμαστε στο γήπεδο, ήσουν και εσείς, άκουσα προφές που μιλούσες πάλι ότι γυρνούσες. Ναι. Και πήγες να πεις τον καημό σου όπως όλοι μας. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Αυτά είναι παιδιαρόδη λάθη. Δηλαδή, κάποιος που τα βλέπει, δεν θέλω να το σκεφτώ ούτε να το διανοηθώ. Όταν ξεκινάς την μπάλα, λες, center back είμαι, την μπάλα θα τη βγάλω προς τα μέσα, αλλά δεν τη γυρνάω πίσω όταν δεν υπάρχει άλλο center back, έτσι. Δεν υπήρχε ούτε ένας να καλύψει και το λάθος ακόμα που θα γινότανε. Ούτε ένας. Έτσι, άμα δεις τη φάση, ο Βέλλας δεν είναι πουθενά. Μα δεν, ένα λάθος είναι αυτό και κάνει λάθος και ο τερματοφύλακας. Δύο λάθη. Άστο να μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Είναι ένα λάθος το οποίο όποιος το θα γυρνούσε το μάτς. Λες τώρα, αυτός ο άνθρωπος. Εγώ τον παραδέχομαι το Δελιζήσι, τέλος πάντων έκανε το λάθος. Εντάξει. Θέλω να πω ότι είναι λάθος. Το δεύτερο γκολ δεν μου κολλάει όμως, αδερφέ Ζάχο. Το δεύτερο ποιο, και αυτό γκολ είναι γι' αυτό. Και οι δύο, και του Σιώπη λάθος και του τερματοφύλακα. Αυτό είναι τα κουνάκια του Σιώπη, δεν είναι. Δεν την ακουμπάει, φίλε, την μπάλα καθόλου. Πάει να τη βγάλει κόρνερ. Ναι. Δεν το κάνει, ποιο παίξει το κόρνερ. Φυσικά, κάνει, φυσικά. Καταρχήν, συγγνώμη, φίλε μου, εγώ δεν είμαι προπονητή. Στο δοκάρι πρέπει να υπάρχει παίξη στο δοκάρι εκεί, όταν είναι κόρνερ. Ναι. Διώχνεις την μπάλα, δεν σηκώνει ναι, τα πόδια. Ναι, μα συμφωνώ, παρακάτω. Συμφωνώ. Τελείωσε. Συμφωνώ, τι, δεν λοιπόν, είναι κάτι. Πάει αυτό. Πάμε για τον προπονητή μας. Ναι. Πάει αυτό. Σε παρακαλώ, θα μου πεις κάτι. Λέγαμε τόσο καιρό ότι ο Μπάσα δεν παίζει. Ναι. Παίζει για ένα πολύ καλό παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Δύο καλά παιχνίδια συνεχόμενα. Δύο καλά παιχνίδια. Δύο. Εγώ θα σου πάω. Ναι. Πήγε σωστά μέχρι Παναθηναϊκό και Ατρόμητο. Ναι. Μιλάμε σωστά. Σωστότατα. Μου τον βγάζει. Όταν είπα προηγουμένως αυτά, ήθελα να το πω αύριο. Ότι ναι, για μένα. Όχι. Ότι για μένα έκανε λάθη και ο προπονητής. Αυτά εννοώ. Ζάχο μου, ένα λεπτό και κλείνω. Ναι, ναι. Λοιπόν, βγάζεις έναν καλό σου παίκτη. Το ίδιο έκανες και με τον Δελιζήσι. Ενώ ήταν ανεβασμένος, μου τον βγάζεις και μάλιστα μαυράει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο άλλο. Έχεις έναν παίκτη αυτή τη στιγμή που δεν σε τραβάει καθόλου. Έχει 6 αγωνιστικές, θα σου παίξει μπάλα. Το Ματέο λες. Μπράβο. Όχι έξι, έξι πολλά είναι. Βάλε με ρε αγόρι μου όμορφο τον Τιγκινί στα δεξιά. Έτσι. Που μπορεί να την παίξει. Έτσι. Βάλε μου Μπάσα και Ματίγια μέσα οι Θες Μαρτίνες και παίξε μπάλα. Έτσι. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Όχι. Δηλαδή πρέπει να το καταλάβω έτσι. Εγώ. Αυτά ήθελα να τα πω αύριο ούτε. Εγώ βασικά δεν θα βγάζα το Γιουνές με την κόκκινη, να σου πω την αλήθεια. Δεν θα βγάζα. Εγώ πιστεύω με Πάκο Ερέρα θα έχεις τουλάχιστον άλλους 5 βαθμούς. Ωραία. Έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Τώρα αυτά είναι υποθετικά. Μπορεί να είχα και λιγότερο, μπορεί και περισσότερο. Εσύ είσαι δημοσιογράφος. Δεν είναι δημοσιογράφος. Τέλο πάντων, είναι φύλαθρος. Παραγωγός. Παραγωγός φύλαθρος. Άρα παράγει φράουλες. Πατάτες. Είναι φύλαθρος ομάδος, ωραίος. Όπως και εσύ, Ρεζάχο. Έτσι. Όμως εσύ απ' έξω που βλέπεις ένα παιχνίδι, αντιλαμβάνεσαι, Ρεζάχο, ότι είναι. Φαίνεται ολοφάνερο ότι δεν έπρεπε να βγάλει ούτε μπάσα, έπρεπε να βγάλει τον Γκαρσία που σέρνεται 6 αγωνιστικές. Και να βάλει τον Τιγκινί δεξιά και αν ήθελε να βάλει τον. Είπαμε μετά όμως είναι αυτά, καταλαβαίνεις ότι είναι μετά. Αν τα έκανε όλα αυτά, ρε Καρντάς, θα τα στη Manchester City, δεν θα τα στον Άρη. Να σε καλά, και αύριο θα τα πούμε. Να σε καλά. Εγώ όταν είδα την 11 λέω τι κάνει πάλι ο άνθρωπος, είναι ειλικρινάς το λέω. Αντί για χαρά. Αύριο και αύριο μπορούμε να τα σχολιάσουμε, εδώ θα είμαστε. Αυτό ήθελε να κάνει ο Παντελίδης όλα αυτά. Αμά τα έκανε, ρε φίλε, όλα αυτά που λες, θα ήταν στη Manchester City, δεν ήταν στον Άρη. Πάμε, ποιο είναι το ταβάνι του Παντελίδη. Αύριο πιο αναλυτικά. Για σένα ποιο είναι το ταβάνι του Παντελίδη και ζητάς να κάνει το ταβάνι του Παντελίδη είναι ο Άρης. Μεγαλύτερη ομάδα που έχει αναλάβει. Το ταβάνι του Παντελίδη λέω στη Super League βαθμολογικά. Που έχει φτάσει ο Παντελίδης. Αυτό δεν νομίζω να έχει φτάσει. Δηλαδή εγώ απορώ, βγήκε, απορώ στον Άρη με ποια κριτήρια για Ευρώπη, διώξαν ένα προπονητή
Πορτογάλο, Ισπανό, τι ήταν. Ισπανό, τον Μπάκο Ερέρα, που έπαιξε και καλή μπαλίτσα κατά ναι. διαστήματα. Ωραία. Και έφερε τον, το Σάββα τον Παντελίδη, ο οποίο κόντεψε να ρίξει τον Αστέρα Τρίπολη, ο οποίο όταν έφυγε ο Παντελίδη. Ο Παράσχος είχε κάνει 4 στα 4. Άλλος θα σου πει πήρε πέρσι πεσμένο τον σου λέω το ίδιο λέμε. Άστα πέρσι, για φέτος μιλάμε. Για φέτος μιλάμε και λέμε με το που έφυγε ο Παντελίδης ο άλλος κάνει πορεία πρωταθλητισμού. Λοιπόν, στον επόμενο. Τι να κάνουμε τώρα. Καλησπέρα. Περίμενε. Έλα φίλε, στον επόμενο. Καλησπέρα. Το όνομά σου αν θέλεις βασικά. Κωνσταντίνος. Έλα Κώστας. Γεια σου Κωνσταντίνε. Καλησπέρα. Λοιπόν. Όσο για τον Άρη, αυτό που λέει ο Τάσος έχει δίκιο, απλά ήταν ίσως εγώ πιστεύω η υπερβολική, πώς να το πω, που είχατε εξ αρχής, υπερβολική θεκτικότητα, ο ενθουσιασμός και αυτό οδήγησε στην αποπομπή του Ερέρα, που ήταν κακό για μένα. Όχι, είτε σε... και ο προηγούμενος, ο προηγούμενος πότε, που συμφώνησες και εσύ, Ντούλιν, που σε λέει ότι από πού και ως πού να φεύγει ο προπονητής. Ναι, σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να κάτσει και να μείνει. Πάση περιπτώσει. Κωνσταντίνε, και εγώ λέω τα αποτελέσματα. Κωνσταντίνε, κάτσε να δούμε στο δεύτερο γύρο ναι, και τον Παντελίδη στα τέσσερα συνεχόμενα ντέρμπι που παίζει με ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Ολυμπιακό. Όλους θα ζούμε. Κανονικά. Βέβαια. Στα τρία μάλλον συνεχόμενα ντέρμπι. Γιατί έχει, τρία ντέρμπι, έχει τον Πανιόνιο μέσα, τον ΠΑΟ ναι. τον έχει εκτός. Τον Ολυμπιακό τον έχει εκτός και την ΑΕΚ εντός. Κάτσε να δούμε και τον Παντελίδη σε αυτά τα μάτς. Και μετά θα κρίνουμε. Και μετά θα κρίνουμε. Να μην έχουμε και άλλη αλλαγή προπονητή. Βασικά θα κριθεί στο τέλος της χρονιάς ο Παντελίδης. Γιατί το Πάκο Ερέρα κρίθηκε, ναι. αν θυμάσαι, άνοιξε ναι. ένα στραβόνι. Γιατί αν θα κέρδιζε τον ΠΑΟΚ με το πέναλτι, ανέβαζε και δεν γίνονταν το 1-2 με τον Μπρίγκοβιτς, ναι. θα ήταν άλλος ο Πάκο Ερέρα τώρα. Βέβαια. Δεδομένο αυτό. Κατάλαβες. Σίγουρο. Μα τα αποτελέσματα και βαθμοί. Και γιατί με τον ΠΑΟΚ ο Άρης δεν έπαιξε άσχημα. Μια χαρά. Στο Χαριλάου. Στο 2 με είχε 1-0. Στο 2 με είχε 1-0 και αν ήσουν λίγο πιο εύστοχο και λίγο πιο, είχες λίγο παραπάνω ποιότητα, θα μπορούσε να μου είχε και παραπάνω. Μπορεί. Στο ειδικά ημίχρονο. Στο πρώτο 20 λεπτό, ναι. Έτσι, γιατί και ο ΠΑΟΚ σε μερικά μάτσα, επειδή εδώ τα λέμε όλα, ήταν λίγο τυχερό. Με τον Ολυμπιακό δεν ήταν τυχερό ο ΠΑΟΚ. Με την ΑΕΚ δεν ήταν τυχερό στην Τούμπα. Με τον Άρη που έχασε το πέναλτι ο Γιουνές δεν ήταν τυχερό. Όπω ήταν και άτυχο όμω σε πολλά μάτσα. Είπαμε, η τύχη και η ατυχία δεν μπορεί να είναι συνεχόμενη σε μια ποδοσφαιρική χρονιά. Έλα, φίλε, συνέχισε, Κώστα. Ελπίζω. Ζάχο, μη σα ναυαγίσει μόνο αυτή η κατάσταση. Ελπίζω. Να μα ναυαγίσει ω προ τι. Για αυτού που θέλουν να πέσει ο Άρη την Β' Εθνική, άσχετα αν το κάνουμε για γαζούρα. Αλλά ελπίζω να ναυαγίσει γενικά. Σαν όπως ξεκινήσατε και πού πάτε να φτάσετε. Αυτό είναι. Καλά, αυτό θα δείξει Κώστα, θα δείξει. Είπαμε τέλος της χρονιάς. Αν θα γίνει απολογισμός και θα καταλογιστούν οι ευθύνες ή τα συγχαρήκια. Ένα από τα δύο. Λοιπόν, για να δούμε. Τώρα. Τάσο, εγώ πιστεύω σήμερα, αυτή η εντεκάδα που στήθηκε σήμερα, με τον Βιερίνια φυσικά, όχι με τον Τόσκα, θα είναι αυτό πραγματικά που είναι καλύτερο στον ΠΑΟΚ, έτσι πιστεύω. Έπεσε αγόρι. Όχι, δεν έβαγα αγόρι τίποτα. Άκουσα κινητό. Κάτι παρεμβάσει είναι, δεν είναι κινητό. Κατάλαβα, σου έστειλαν πες αυτό, πες εκείνο. Η βοήθεια του κοινού πήρες, τι ήταν αυτό. Πάμε δυνατά, ο ΠΑΟΚ θα πάει καλύτερα. Και ένα τελευταίο ρε Ζάχο. Έλα. Γιατί στη Μαρία Ντουανέτα, γιατί δεν μίλησες. Ήταν Άρης και είχε φαντασίωση αποθυμμένο με τον Μπρίγκοβιτς. Το έπαιξε ξεκάθαρα. Δεν το άκουε, φίλε, δεν ξέρω. Τώρα τι πλάκα έκανε, δεν ξέρω. Όχι, αυτό έπαιρνε σε μένα. Α, και έκανε συνέχεια ναι, αυτά και το πράγμα. Το Στέλιο με τον Παπαντονίου που κάναμε ένα χρόνο. Ναι. Έπαινε. Α, δεν το ξέρω. Έχει φαντασιώσει. Ωραίο είναι, ρε. Καλό είναι. Άστονα, εντάξει, άλλο χρειάζεται. Πάντως επιμένω ότι δεν είμαι του αθλήματος εγώ. Κανείς δεν είναι του αθλήματος, δε φίλε. Η σάτυρα έχει πει. Μην μα βγήκε το όνομα τώρα στα γεράματα. Εσύ, ποια όνομα. Εδώ δεν. Δε στο Χριστόδουλο από τη Σουηδία μα ακούει. Μου λέει. Χαχαχαχα, να είστε καλά. Πω, ξύπνησα τα παιδιά, με βρίζει η γυναίκα που. Χαχαχαχα, καλή. Έχουμε ρίξει γέλιο εδώ. Δύο πιστεύω ήταν οι κομβικές στιγμές της εκπομπής. Το στιγμιότυπο με τον. Μετά τον Γάβρο που έκανε τον κλασικό. Ναι, ναι. Και έγινε το. Τον οδηγό του Παρπασάβαλε. Α, μπράβο. Και αυτό που το απογείωσε τώρα, το γύρισε. Έγινε ρε Κωστάκη. Να σε καλά. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Στον επόμενο. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Για ένα 20 λεπτό ακόμα.
Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Τρέγια, Ζάχο Ντρούλινγκ, συντροφιά παρέτησα κοντά σα. Οι ντροπαλούλιδε και όσοι κρυβακούτε, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σα. FM κενό, σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526. Πρόντο. Έλα, φίλε. Ναι. Μήπως είναι η Ευλαμπία, πάμε, Ευλαμπία, στο μετεπόμενο, δεν πειράζει. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Δεν ακούει. Τι έγινε. Αντίο. Στον μεθεπόμενο. Καλησπέρα. Τι έγινε. Παιδιά. Πέσατε όλοι, παιδιά. Όλοι πέσαν. Λοιπόν, ξέρω. Μέχρι να έχουμε γραμμές, θέλω να διαβάσω ένα πολύ ωραίο για να δούμε. Μόνο. 23-10-287 και 3-8. Λοιπόν, 23-10-287-38, 69-45-287-38, πέσαν και οι τρεις φίλοι. Εδώ πέρα είμαστε, έχουμε τουλάχιστον ένα τέταρτο ακόμη. Να διαβάσω αυτό μέχρι να έχουμε. Είναι πολύ ωραίο, γι' αυτό θεωρώ ότι αυτό το γκρουπάκι στο Facebook είναι από τα καλύτερα, που, αν όχι το καλύτερο, γιατί δεν έχει ούτε αντιπαραθέσεις μεταξύ οπαδών και έχει αυτές τις ωραίες ιστοριούλες και ιστορικά πράγματα για όλες τις ομάδες. Είναι το El Sombrero. Εντάξει, διαφήμιση, δεν πειράζει. Γκρουπάκι είναι, δεν είναι. Λέει. Περιγράφει μια ιστορία. Λέει, ο 43χρονος Φεντερίκο Σκαζόλι μπήκε το πρωί της Παρασκευής σε ένα λεωφορείο. Για ερωτική ταινία. Σκαζόλι. Ιταλός. Μπήκε το πρωί της Παρασκευής σε ένα λεωφορείο, άκουσε το Τάσο. Μαζί με δεκάδες ακόμα οπαδούς της Κρεμονέζε. Κρεμονέζε. Β' Εθνική. Κρεμονέζε. Μπορεί να και γάμα. Ιστορική. Μπορεί και γάμα, άμα το ψάξει εκεί. Για να ταξιδέψει, άκου τη λέει, από τη Φόντζια 700 χιλιόμετρα. Ως τη Φόντζια, συγγνώμη. Ναι. Δηλαδή έπαιζε Φόντζια Κρεμονέζε. 700 χιλιόμετρα μακριά είναι η απόσταση. Και να υποστηρίξει την αγαπημένη του ομάδα. Mm. Σε μία στάση λίγο πριν τη Φόντζια, ένιωσε ένα πόνο στην καρδιά και λίγο μετά στο νοσοκομείο άφησε την τελευταία του πνοή. Shop. Λίγο πριν, δηλαδή από τα 700 φτάσαμε στα 650, ρε παιδί μου. Mm. Πέθανε ο άνθρωπος στο νοσοκομείο. Οι σοκαρισμένοι συνοπαδοί του, της Κρεμονέζα, αποφάσισαν να μην συνεχίσουν το ταξίδι τους και να γυρίσουν πίσω. Άκου τώρα τι έγινε όμως. Η πληροφορία έφτασε στο γήπεδο αρκετή ώρα μετά τη σέντρα. Όταν οι οπαδοί της Φόντζια έμαθαν τι έγινε, σε ένδειξη πένθους και σεβασμού, κατέβασαν όλα τα πανό τους και σταμάτησαν τα συνθήματα. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 3-1. Αλλά στις κερκίδες δεν υπήρχαν πανηγύρια. Μετά τον αγώνα, οι Κρεμονέζοι ευχαρίστησαν τους οπαδούς Φόντζια για τη στάση που κράτησαν. Εκπληκτικό. Δηλαδή αυτό το. Τώρα, σεβασμός, ξέρεις, όταν... σεβασμός στην ναι, ανθρώπινη ζωή. Όχι, λέω αν μπορούσε αυτό να γίνει ποτέ σε ένα ελληνικό γήπεδο. Αυτό, γίνεται, και... αυτό γίνεται μόνο όταν φεύγει, τουλάχιστον στην πόλη μας. Ναι. Πώς έφυγε το παλικαράκι, ο Άγγελος. Ναι. Πόσο είναι, 13-14 χρόνια. Ο δικός μας, ναι. 16 χρόνων. 15-16. Το παιδάκι, το παλικαράκι. Όλοι κλάψαμε για εκείνο το παιδί. Εντάξει, ρε, αυτό... Το λέμε και ακόμα μας φεύγουν τα δάκρυα για αυτό το παλικάρι που έφυγε έτσι. Μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις γίνεται έτσι. Όχι, ξέρετε γιατί το λέω, διαβάζω το Τάσο. Υπάρχει, πώς σου πω, υπάρχει ομόνοια, υπάρχει σύμπνοια απόψεων, υπάρχει. Δηλαδή, ένας θάνατος μπορεί να ενώσει οπαδικά δύο μεριές που πραγματικά μισούνται. Εγώ ένα άλλο τώρα δεν θα το ψάξω άμα είναι να το βάλω. Γιατί λέμε τώρα για Άρης ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, οτιδήποτε. Για Λίβερπουλ Έβερτον. Θυμάμαι, όταν μιλάμε για Λίβερπουλ, μιλάμε για μίσος, έτσι. Μίσος εννοούμε μεταξύ των ομάδων. Και υπάρχει και το στιγμιότυπο. Είναι ένας οπαδός της Έβερτον με τη φανέλα, ο οποίος έχει πρόβλημα, κάποιο πρόβλημα, δεν θυμάμαι, και είναι μέσα στο Άνφιλ και γυρίζει και του δίνουν χρήματα. Δηλαδή, σκέψου τώρα να γίνει κάτι τέτοιο εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δεν το συζητάμε. Και λέω, ξέρεις, θα βγει τώρα κάποιος και θα πει, τα ίδια έλεγε Ζάχο όταν ήσουν 20 χρονών. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Όχι. Δεν έλεγα τα ίδια. Φυσικά δεν έλεγα να σκοτώσουμε τον Παοξή ή τον Ηρακλειδέα, προς Θεού. Τα μυαλά όμως δεν είναι τα ίδια όταν είσαι 20, 30, 40, 50 χρονών. Γι' αυτό διαβάζω κάποια τέτοια. Πάντως, τέτοιο που είναι πολύ ωραία. Πάντως, Ζάχο. Δεν γίνεται. Αυτά στα ελληνικά γήπεδα αποκλείεται. Δηλαδή και από 150 χρόνια μετά μας ξύπνησε. Τι μαύρο Σαββατοκύριακο είχες, Ζάχο. Είχα, ναι, τι να κάνω. Για ποιο πράγμα. Τρώω στην Καρπαζά από τον Προμηθέα. Ναι, εσύ το γύρισε. Εγώ μιλάω ένα κοινωνικό τέτοιο. Περνάω μήνυμα. Ένα κοινωνικό τέτοιο. Δεν πουλάνε αυτά. Δεν πουλάνε αυτά. Τρώω στην Καρπαζά από τον Προμηθέα. Κλατ Βαντάμ. Έχει γίνει ραπτό νούμερο 2. Δεν πουλάνε αυτά. Δεν μπορεί. Γιατί πρέπει να γίνουμε από το νούμερο. Από το 2010, ρε φίλε, κάνουμε κούπες στα ράδια. Και πιο νωρίς. Λοιπόν, τρως την Καρπαζιά από τον Προμηθέα. Λογική ήταν. Πολύ καλύτερη ομάδα ο Προμηθέας. Μπράβο. Καρπαζιά ήταν με τον Πανετολικό. Τρως τον Μπουλκουμέ με τον Πανετολικό. Αυτό ήταν Καρπαζιά. Το προέβλεψε ο μεγάλος Τρέγιας. Το προέβλεψε ο Τρέγιας. Σου είπα, θα σε περάσει ο ακόμη είπε ότι ο Άρης θα κερδίσει ένα μάτς. Τι. Είπε ότι θα κερδίσει ένα μάτς ο Άρης ακόμη σε πρόγραμμα. Σε ποιο μάτς. Με τον Όφη. Τον Όφη, δεν είπα για να είπες, χάσετε. Ναι, για να χάσεις όμως. Δεν, το είπα. Δεν είναι είπα, είναι ο ΗΠΑ. Ναι, εντάξει. Τρώστε τον Μπουρκουμέ από τον Πανετολικό. Πρώτη φορά χάνεις την ιστορία σου. Έτσι. Ναι.
Τρως και τρίτη καρπαζιά από τη Λίβερπουλ. Ναι, ρε φίλε. Λίβερπουλ βάζει την United 3. Αυτό είναι άσχετο. Ο άλλος είναι ο άνθρωπος τώρα, αύριο θα τον δούμε. Τι να πω. Δηλαδή, φυσικά θα τον κολαντρήσω και λίγο. Η Manchester είναι αυτή τη στιγμή σοβαρά το λάμπεξ με τον Άρη, δύσκολα τον κερδίζει. Δύσκολα θα τον κερδίσει. Ναι. Είναι η χειρότερη μάτς των τελευταίων 30 χρονών. Και παρόλα αυτά, παρότι εγώ δεν το είδα καν το μάτς, είχε λέει 35 με 6 τελικές. Εντάξει, η Λίβερπουλ έχει πολύ καλύτερους παίκτες, πολύ καλύτερη ομάδα. Λογικό ήταν να κερδίσει, αλλά την κέρδισε από ό,τι είδα τότε. Στο 75 καταρχήν την κέρδισε. 1-1 ήταν μέχρι το 75, πρόσεξε. Και με 2 στην ουσία είναι αυτό γκολ. 2 σου του Σακίρι που χτύπησε η μπάλα στα πόδια των αμυντικών, άλλαξε πορεία και μπήκε γκολ. Να σου πω κάτι, και εγώ στο 75 πρόπερση κέρδισα τον Ατρόμητο 3-1. Και ναι. Στο 93 έγραφε 3-4. Όχι, θέλω να σου πω ότι παρόλο ότι. Όχι, άλλο λέω θέλω να σου πω. Φυσικά δεν τελειώνω. Τελειώνοντας φυρίζει. Λέω παρότι είναι πολύ. Όχι απλά καλύτερη, είναι πολύ καλύτερη ομάδα η Λίβερπουλ και σε υλικό και σε τέτοιο. Πάλι είναι ντέρμπι και ήθελα να το πω ότι δεν μπορεί. Εννοείται, ρε, ντέρμπι είναι. Δηλαδή ο Άρης που ήταν σε άλλη κατηγορία, το Πάο Κάρι δεν ήταν ντέρμπι. Ναι. Λοιπόν, ο Ηρακλής που άλλος... ήταν σε άλλη κατηγορία και έπαιζε με κύπελο, πάω και Ηρακλής δεν ήταν τοπικό. Ο άλλος πανηγύριζε μετά 5 χρόνια και θυμάσαι πανηγύριζε το δεις φορ. Αγκαλιές. Ο άλλος έχει πιο μεγάλο σκασμό. Γιατί? Γιατί η ομάδα του είναι σε άλλη κατηγορία ακόμα η κανονική. Η πρώτη α, ναι, ομάδα. Έχασε κιόλας. Έχασε. Άλλαξε και προπονητή. Τρίτο προπονητή. Πάει ο Ελευθερόπουλος. Όχι, ρε. Ναι. Πλάκα. Ένα ρόκα, πώς το λένε αυτό. Σοβαρά μιλάω που δεν το ήξερα. Ναι, ρόκα, πώς το λένε. Ρόκα είναι σαλάτα. Σταμάτα, ρε, μην είναι ρόκα. Σαλάτα είναι ρόκα. Ρόκα νομίζω λέγεται. Κάτσε να πούμε. Εσύ δεν το λες καλά. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Να βρω να το δω. Όπως και εσύ, άλλαξε προπονητή στο μπάσκετ. Να, Εμμανουέλ Ρόκα. Τι είναι ξένος. Φίλε, αυτός δεν είχε. Περίμενε. Σαν το Βρίζα είναι αυτός καταρχήν. Δεν το μοιάζει. Επιλογές είναι. Φεύγει ο Ελευθερόπουλος, Ισπανός κόουτς με θητεία σε τρεις ελληνικές ομάδες. Μία Κυπριακή. Σε τρεις ελληνικές ομάδες και μία Κυπριακή. Ναι. Έτσι. Ναι. Τι ωραία. Ναι. Καλά, εντάξει, είδαν ότι. Για 1,5. Εντάξει. Κάποιους παίκτες διώχνει ο Ηρακλής. Ναι, θα πάρουμε το φιλό. Είδαν ότι εντάξει, δεν ανεβαίνουμε τίποτα. Να πέσουν δεν θα πέσουν. Οπότε σου λέει, γιατί να πληρώνουμε και τον Ελευθερόπουλο και τον Ντέο και κάποιους παίκτες. Διώχνουν και κάποιους παίκτες ο Ηρακλής από ό,τι βλέπω. Αυτός ήταν τερματοφύλακας σε Παθρακικό, Ολυμπιακό Βόλου, δόξα δράμας. Και coach έχει καθίσει στον Παθρακικό. Στο Ολυμπιακό Βόλο και στον Πλατανιά, ρε φίλε, έλα, καλά σε είπα. Πρώτη φορά το. Δεν το ξέρω καν. Λοιπόν. Δεν το ξέρω. Φιλτάτε. Ναι. Ωραία, πάμε στη γραμμή. Σου είπα, σαν το Βρίζα είναι εδώ. Πάμε στη γραμμή. Ναι. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Παιδιά, καλησπέρα. Και εγώ έτσι να. Πάμε. Γεια σου, φίλε. Το όνομά σου. Και ένα χρόνια πολλά και καλές γιορτές να έχουμε. Καλές γιορτές με υγεία. Ειδικά αυτό. Νομίζω ότι εγώ με φίλους του πάω και με έχω μιλήσει με τον Τάσο κάνα δύο φορές. Το όνομά σου αν θέλεις, ή αν Βαγγέλης, το είπες. Έλα Βαγγέλη, δεν το άκουσα. Γεια σου Βαγγέλη. Το αγώνα στην Πέμπτη στο κύπελο είναι... Εγώ νομίζω ότι είναι δύσκολος αγώνας, είναι δύσκολο παιχνίδι για τον Άρη. Φυσικά είναι δύσκολο, τι θα πει. Εγώ είπα ότι είναι εύκολο. Εδώ παίζει Άρης Εργοτέλης. Όχι, Εργοτέλης Άρης. Εργοτέλης Άρης παίζει. Και δεν ξέρω αν έχει εξελίξεις αυτό όσον αφορά τον Είσαι σίγουρος. Τι σίγουρος. Β' Εθνική είναι ο Εργοτέλης. Άρα παίζει στην έδρα του αυτού που είναι στην κατώτερη. Όταν είχαμε παίξει εμείς, έχουν πάρα πολύ καλή ομάδα. Φιλέ, φτύσαμε με goal offside αυτό που τραυματίστηκε. Βέβαια, ο Εργοτέλης παρότι την καλή αρχή, τώρα ξεφουσκώνει από ό,τι το βλέπω στο πρωτάθλημα Β' Εθνικής. Ναι, αλλά προετοιμάζονται για αυτό το παιχνίδι. Άμα είναι φίλε καλύτερα, θα κερδίσει. Τι κάνουμε, γιατί με νίκη, παίρνανε αυτοί. Ναι, αυτό ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος 100%, αλλά αυτό ξέρω. Ότι αν κερδίσουν, περνάνε. Εντάξει, άμα μας κερδίσουν, ρε φίλε, θα το κλείνουμε το μαγαζί. Κάτω παίζετε δηλαδή. Κάτω παίζουμε. Τι, εδώ θα παίζαμε και θα το συζητήσουμε. Άμα βγει χ και κερδίσει ο ΠΑΟΚ, τι γίνεται, φίλε. Με χ, δύο περνάει ο Άρης. Τάσο ο Εργοτέλης για να περάσει θέλει νίκη υποχρεωτικά. Α, υποχρεωτικά, εντάξει. Ναι, ναι. Εντάξει, okay. Άρα δηλαδή η πίεση, γενικά η πίεση των ομάδων της πόλης της Θεσσαλονίκης είναι. Εμείς μπορεί να κερδίσουμε σήμερα, αλλά η πίεση είναι τεράστια. Γέλα τώρα, τέτοιε φίλτατε, και εσύ και ο Τρέγιας. Αλλά αν κερδίσει ο Άρης Τρέγια και χάσει εσύ, μένει εσύ έξω από το κύπελλο. Το ξέρω. Α, εντάξει. Το ξέρω. Ναι. Τα γνωρίζουμε. Γιατί είναι το κύπελλο εγκυμονεί πολλές εκπλήξεις. Είναι θεσμό των εκπλήξεων. Έχω φάει πολλές καρπαζιές με Άγιο Νικόλαο. Άμα κερδίσουμε, αν κερδίσουμε και οι δύο, μετράει ποιος θα βάλει τα περισσότερα γκολ φυσικά. Καλά, πιο εύκολο έργο έχει ο ΠΑΟΚ λογικά, αλλά δεν ξέρεις. Είδομεν. Είδαμε. Την Πέμπτη είναι και τα δύο μάτς, νομίζω 5 και 4. 5 και 4 παίζει
λέτε εσείς. Τώρα ο ΠΑΟΚ. Τα ίδια, την ίδια ώρα είναι. Δεν μπορεί να είναι διαφορετική ώρα, εφόσον είναι, παίζεται η πρόκληση για από τις τέσσερις ομάδες. Πώς θα είναι άλλη ώρα το ένα και άλλη το άλλο, δεν έχει. Αν θες το βλέπω, δώσε μου 10 δευτερόλεπτα, θα σου πω. Ναι. Ποδόσφαιρο, πάμε εδώ, πάμε στο. Ο Άρης ξέρω σίγουρα ότι παίζει 5 και 4. Και ο. Τον ΠΑΟΚ δεν τον έχει καν στον. Στον ναι. Τον έχει, ρε. Να το, ναι, σωστά. 5 και 4 και τα δύο. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Λοιπόν, 26 φράγκα βλέπω τον αίτητο σπάτων. Θα το βάλω μισό ευρώ. Τον εργοτέλη πώς το δίνει. 5,25. Δώρο. Δώρο. Να το βάλω και τα δύο άσο. Ναι. 5,25 επί 26 κάνει 140 τρέγια. Με 1 ευρώ 140. Βάλε 6-0 τον εργοτέλη και 1-0 τον ΠΑΟΚ. Εγώ θα περάσω. Όχι, δεν περνά. Αν χάσουμε και δύο. Περνάνε άλλοι δύο. Αν χάσουμε και δύο, περνάνε άλλοι δύο. Κατάλαβε. Okay, Βαγγέλη. Άσο μεταγραφές, βλέπεις κανένα μεταγραφή. Τώρα με την ιστορία που έγινε με τον Βέρμπλουμ, πρέπει να βρεις μέσο. Ή να γυρίσει κανένας δανεικός. Ξέρω, ο Κάτσε δανεικός είναι, τον αφήσαμε ελεύθερο. Όχι, νομίζω ανήκει στον ΠΑΟΚ. Α, ο Χαρίσης. Ο Χαρίσης είναι δανεικός. Τώρα με τον Βέρμπλουμ έχουμε θέμα. Ο Βέρμπλουμ θα έχει Απρίλιο θα έρθει, αδερφέ. Ή έχει φύγει ελεύθερος ο Κάτσε. Πέντε μήνες τελείωσε το πρωτάθλημα. Δεν το ξέρω καθόλου. Τι πέντε μήνες, αφού σου είπε. Και καταρχήν και μετά τους πέντε μήνες για να ξαναπαίξει προπονείς και ξέχασε. Εγώ σου λέω τώρα εντάξει, επειδή είναι και σκληρό ο Καρέγκα, εγώ πιστεύω. Σε αυτή τη θέση έχουμε τρεις παίκτες, δεν χρειαζόμαστε παίκτες στον άξονα. Χρειάζεσαι, φίλε. Σε αυτό το κομμάτι δηλαδή. Πώς δεν χρειάζεσαι. Ποιους έχεις τώρα, έχεις τον Σάχοφ, τον Μαουρίσιο και τον Κάνιας. Κοίταξε, είχα μια κουβέντα με ένα φίλο χθες και τα λέγαμε και. Είμαστε φαν του Σάχοφ, αλλά στη θέση νούμερο 6, όταν δηλαδή ξεκινάει από πίσω. Όχι στη θέση 8. Ότι είναι πολύ καλύτερος όλων. Έχει αυτή, δηλαδή έχει, δεν κάνει τα πιο λίγα λάθη όσον αφορά για τις πάσεις. Ο Μαρούς και σήμερα πάνε λάθος. Ναι, δεν είναι καλός. Μαζί με το κάνει έχουν λάθη και ο Βέρμπλουμ είναι πολύ βαρύ κορμί. Δεν ξέρω, εμένα αυτή η μεταγραφή ακούγοντας, βλέποντας την πορεία, τάσο όταν έρχεται από ένα πρωτάθλημα που είναι 10 ομάδων. Όλα τα χρόνια. Η Ρωσία έχει 10-12 ομάδες, 14, ναι. 16. Δηλαδή ένα πολύ εντάξει, έχει ονόματα, χρήματα κτλ. Αλλά σε διάρκεια και σε ρυθμό κτλ. Είναι πολύ πίσω. Για το βιογραφικό του και για το όνομά του δεν έχει δείξει το 50% ως τώρα. Ούτε. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι και άλλους επατυχιαστούς. Όπως και ο Χατζερίδη, Ο Χατζερίδης, φίλε, έχει παίξει 10 χρόνια στην Ευρώπη όμως. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Έχει άλλο κορμί αυτός. Αυτός ναι, και αυτός είναι βαρύ κορμί. Θα δούμε, θα δούμε. Δεν συγκρίνεται με τον Βαρέλα τώρα στην κίνηση. Αλλά στον αγώνα με την Βενφίκα τον ήθελα εγώ. Ναι. Βλέποντας και κάνοντας, αδερφέ, αυτά είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Ποιος θα φύγει, ποιος θα έρθει κτλ. Γιατί δεν θα έρθουν μόνο. Και κάποιοι θα την κανά, να ξέρεις. Και το. Εγώ θέλω το. Ο Πέλκας να παίρνει το καλύτερο συμβόλαιο από όλους. Και όλοι θέλουμε προπονητή τον Παύλο του Γκαρσία στο μέλλον. Έγινε, φίλε, να είσαι καλά. Θα τα πούμε, παιδιά. Έγινε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Έχουμε άλλη γραμμή. Όχι, λοιπόν, σιγά-σιγά. Να πούμε ότι πέρα από το κέρδος των τριών βαθμών ο ΠΑΟΚ, μείωσε και στα δοκάρια, έτσι. Με το δοκάρι του Μπίσης βάζει το πρώτο. Τι μείωσε στα δοκάρια. Μείωσε. Δεν λένε στην ΑΕΚ 13 δοκάρια έχουμε. Ο Άρης είναι πρώτος στα δοκάρια. Ο Άρης πρώτος στα δοκάρια. Καλό, η ΑΕΚ λέει και εμείς δοκάρια. Αυτά, μειώσαμε. Μειώσατε. Κατά ένα δοκάρι. Μα στάνετε. Έτσι δεν είναι. Παντού μειώνουμε. Παντού. Είπε για τον προπονητή στο μπάσκετ που έφυγε. Δεν θα τα έλεγα. Σα ρίχνει. Πέφτει. Δύσκολα. Είστε τρίτη. Από το τέλος. Εντάξει, και δύσκολο πρόγραμμα. Μία ήταν εκτός προγράμματος ο Άρης. Όλα τα άλλα ήταν λογικά αποτελέσματα που έφερε. Καλά πλάκα κάνεις. Δύο νίκες, 6 και 7 ήττες. Τι σχέση έχει. Έπαιξα με όλους. Με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, όλους έβγαλα όμως. Και εγώ μόνος δεν έπαιξα. Όχι, εσύ δεν έπαιξε. Εκτός του Ολυμπιακού. Άσε το. Εσύ για να πέσει. Ο ΠΑΟΚ δεν για να πέσει. Εσύ είπε για να δει όσον αφορά να πέσει, να πέσει. Δεν θα πέσει. Μην στεναχωριέσαι. Γιατί. Γιατί δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει. Τώρα. Άκουσα. Ένα βαθμό είσαι. Άκουσα. Ναι. Δεν τα παρακολουθείς, εγώ λίγο περισσότερο παρακολουθώ. Ναι. Είτε έμενε ο Αγγέλου. Ναι. Είτε. Ήθελα να το πω αύριο αυτό. Ναι. Είτε αυτός ο καινούριος, πώς ο Καστρίτης είναι εθνική νέων, δεν το ξέρω, κάτι τέτοιο. Είτε πας εσύ προπονητής, είτε είμαι εγώ. Σκήμη είσαι προπονητής. Ναι. Σκήμη. Προπονητής. Είναι στην εθνική νέων τώρα νομίζω. Ναι. Είναι στην εθνική νέων. Και... ναι. Ο Άρης μόνο αν θέλει. Μπορεί να πέσει. Πρόσεξε, δεν λέω Άρης είσαι και δεν πέφτεις. Λέω
Με βάση τη δυναμικότητα λες, ναι, των ναι. ομάδων και επειδή πέφτουν δύο, δεν μπορεί να πέσει. Mm. Κατάλαβες. Άμα θέλει, θα πέσει. Okay. Γι' αυτό ήθελα να το πω αύριο προς τον κύριο Γουλιέλμα. Άμα πέσει, φίλε, και στον μπάσκετ. Δεν γίνεται να πέσει. Δηλαδή, υπάρχουν τρεις χειρότεροι και άλλοι δύο που είναι εισάξιοι και πέφτουν δύο. Τώρα, εντάξει. Αλλά είναι κατάντια αυτό το πράγμα και δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τα είπαμε πάντως έτσι εντελώς ενημερωτικά. Ναι. Βλέπεις που είσαι. Ο τελευταίος ο Κολοσσός έχει 9, η Κίμη 10 και εσύ 11. Πάλι τέταρτη φορά θα σου το πω. Ο Άρης είχε πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Είχε όλα τα παιχνίδια Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στην έδρα του. Mm. Ναι. Οι άλλοι δεν τα είχαν στην έδρα του, τα είχαν εκτός. Δηλαδή αυτά του στο δεύτερο γύρο είχε πιο εύκολο. Και τώρα θα κάνει και τις νίκες μέχρι τέλος του πρώτου γύρου. Την ΑΕΚ εδώ δεν έπαιξε. Ναι, εντάξει, γιατί εσύ τι θα κάνω. Ε? Γιατί τι, η ΑΕΚ τι είναι δηλαδή. Η ΑΕΚ είναι πολύ καλύτερη από όλους, ένα και από μένα. Αυτό λέμε. Ε? Α, τι ήθελες να την κερδίσεις στην ΑΕΚ. Όχι, γιατί λες μετά θα τα πάω καλύτερα στην άλλο γύρο. Όχι, λέω ότι εφόσον έπαιξα τα ντέρμπι εδώ στο δεύτερο γύρο. Αυτά τα δύο παιχνίδια, ας πούμε, π.χ. τρία, θα έχουμε πιο εύκολες ομάδες στην έδρα μου. Αυτό σου λέω. Με Καστρίτσι θα σωθείς, εντάξει. Εντάξει. Τι είναι αυτός, ποιος είναι ο Καστρίτσις. Δεν το ξέρω καν. Προπονητής της Κίμης ήταν μέχρι σου τον είπα τρίτη ναι. φορά πάλι στο λέω. Ναι, εγώ δεν. Γιατί τον πάω. Δηλαδή πάλι παίρνετε προπονητή. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Ο Καστρίτσις που δεν τον ξέρω εγώ, όντως ήταν στην Κίμη. Ο δικός ο Παπαθεοδόρου που ήταν δηλαδή. Για πες μας. Πού ήταν, στους Boston Celtics. Τότε τι μας λες τότε. Τι μας λες. Ναι, αλλά αυτός έδειξε και κάτι. Τι έδειξε. Κάτι έκανε. Τι έκανε. Τι έκανε. Έβγαλε τον Πάοκ τρίτο τέταρτο. Τι λες, ρε φίλε. Συγκινηθήκαμε. Τι συγκινηθήκαμε. Εσύ πέρσι με τον Δράκο θα πέφτες. Εντάξει, τι στο παραπέντε. Με 300 χιλιάρια και 400 χιλιάρια. Ναι, σε ξαναλέω τώρα κάτι. Ναι. 9 έχει ο τελευταίος. Ο Κολοσσός. 10 η Κίμη, 11 εσύ. Και σου ξαναλέω. Τέταρτη φορά μέσα στη τελευταία 68,34 δευτερόλεπτα ότι ο Άρης δεν πέφτει. Ναι. Διότι δεν προλαβαίνει. Άμα θέλει θα πέσει. Τι δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει. Μια χαρά προλαβαίνει. Εντάξει. Άμα θες βάζουμε ένα τραπεζάκι το βάζουμε. Δεν βάζω. Γιατί δεν βάζει. Γιατί δηλαδή να μην. Ένα τραπεζάκι. Πώς τον κέρδισε. Όχι, να βάλουμε τραπεζάκι. Πώς τον ψήρισε το μπουγάτσα. Να σε ψήρισε. Μπουγάτσα μάγικα τον πήρα. Όχι, κι εγώ μάγικα θα σε πάρω. Μπουγάτσα μάγικα. Αφού προνά 11 είναι 9 μου λε. Να βάλουμε αφού θες μάγικα. Να βάλουμε ποιο θα τερματίσει πιο πάνω. Μα εγώ, ή ο Άρης. Μα εγώ δεν λέω ότι θα τερματίσει ο Άρης πιο πάνω από τον Πάοκ. Ο άλλο μάγκα με έβαλε Άρη Πάοκ. Και λες το πάω κάρι δεν σε βάζω. Άκουσα με. Έτσι του το ψήρισα μάγκικα. Άλλο λέω. Ναι. Βάζουν δύο άνθρωποι στοίχημα όταν έχουν διαφορετική άποψη ένα θέμα. Εγώ λέω ότι θα τερματίσει πιο πάνω πάω. Δεν λέω θα τερματίσει ο Άρης. Εμείς διαφωνούμε στο αν θα πέσει ο Άρης ή όχι. Μου λες 9 και 8 έχει πέσει. Εγώ δεν σου λέω είπα, να βάλουμε ένα εγώ τέτοιο. Δεν σου είπα θα πέσει σίγουρα. Σου λέω ότι κινδυνεύεις. Εντάξει. Εγώ λέω δεν θα κινδυνεύσει καν. Okay. Για να δούμε. Θα το δούμε. Εδώ θα πέρα δούμε. Θα είμαστε υγεία. Άντε, έχουμε... διάβασε τους αυτούς να φύγουμε. Εγώ όλους εγώ διάβασα. Δεν διαβάζεις τίποτα. Αύριο, τι, του Αγίου δεν διαβάζω είναι. Το διαβάζω. Εγώ. Πάμε στον πρώτο. Τα διάβασα εγώ, δεν πειράζει. Σωστά, δεν πειράζει γιατί... Αφού πήγαινε εσύ 12 και 10 και δεν σταματούσε ο άλλος. Σαρδελός μου είπε. Τι ώρα φύγατε, μία παρατέταρτο. Λαργό σου πάει. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλο το κρατήριο της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, εδώ μετά σου τρία και Ζάχο Ντρούλινγκ, το Βασίλη του Καβαδία για τη συνεργασία του άλλο ένα βράδυ. Ανανώνουμε το ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα πρώτα ο Θεός, δηλαδή σε όχι, 7.30 θα είμαστε. Γιατί είναι 7.30 αύριο, τι είναι. Τρίτη νομίζω είπε, μου είπε Μαριλίζη ότι θα παίζει ο Ηρακλής. Ποιος τον είπε, ο Μαριλίζη. Παίζει ο Ματζιούκης ρε. Α, παίζει ο Ηρακλής. Παίζει ο Ηρακλής και θα λείπει ο Ματζιούκης. Μέχρι τις 7.30 θα είναι το Λαμπαουτάρης. Ναι. Θα κάτσει ο. Α, 7.30 θα πάμε. Okay. Εντάξει, και άρα και... θα έχουμε και το χρόνο λίγο περισσότερο και από εμά. 7.30 στο παρά θα μπούμε. Θα μπούμε okay, ξεκινήσουμε okay, από το παρά αύριο. Τι Ματζιούκι. Θα τον κανονίσω τώρα μεθαύριο. Τον περιμένω. Άσα, δεν μένει αυτό. Τον περιμένω στο δεύτερο γύρο στο Γεροτράφορτ το Τσαρδί όμω. Έτσι να τον πει. Πού? Στο Γεροτράφορτ το Τσαρδί. Καφενείο, ξεκαφενείο. Θα το σκίσω το. Συνομιλία. Λοιπόν, αύριο θα τα πούμε. Δεν μπορέσαμε να πούμε σήμερα να αναλύσουμε εμεί τίποτα. Όσον αφορά την άποψή μας για τα μάτς του ΠΑΟΚ, του Άρη, για τον Ηρακλή κτλ. Αύριο θα έχουμε εδώ και τον Γιώργο, το φίλο μας, τον Μελισσοκόμο, όπως το ξέρετε, από τη Μαρμίτα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τον Γκάραφλο Κουτσίδα. Την πιο προηγούμενη είχαμε τον Μπουγάτσα. Έτσι. Θα έχουμε και τον Παντελή τον Μπίμπι. Σας έχουμε και τον Παντελή τον Μπίμπι. Και θα φέρουμε την επόμενη εβδομάδα, θα προχειρήσουμε να φέρουμε πάλι ξανά και τον Μακουκού. Βέβαια. Το Μπουγάτσα δύσκολο να ξανάρθει. Θα ξανάρθει και ο Μπουγάτσα. Άμα τον πει ο Τρέγκα. Όχι, όταν ξανακάνουμε νίκη, θα έρθει. Θα έρθει. Λοιπόν, ακολουθεί ο Συμπέθερο. Γιώργο Ζαγόρα. Με την εκπομπή. Τι μόνο αυτό, θα λέει Συμπέθερο. Ζούγκλα. Συμπέθερο είναι και αυτό. Με την εκπομπή Ζούγκλα. Μείνετε εδώ
συντονισμένοι, μην το κουνήσετε ρούπι. Λίγο στεναχωρημένο ήταν ο Γιώργος. Γιατί? Εντάξει, λίγο το Σαββατοκύριακο δεν τον πήγε καλά κι αυτό. Ναι. Γιατί, γιατί. Έτσι λέω εγώ, έτσι πιστεύω ρε παιδί μου, ότι όχι, αγωνιστικά δεν τον έκατσε καλά αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα ήθελε κάποια άλλα πραγματάκια. Του στοιχήματος είναι όχι. Γενικά, γενικά μιλάω. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Θα κάτσω να ακούσω την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας εδώ τη Ζούγκλα, γιατί δεν χάνεται. Δεν χάνεται. Μιας και πιστεύω ότι δεν θα είναι και σε τόσο μεγάλη φόρμα ο φίλος μας ο Γιώργος σήμερα. Για να δούμε τι θα δούμε. Περιμένω να ακούσω και τους φίλους ακροατές, τους γνωστούς που βγαίνουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Από Ράδιο Μαρμίτα, από Ζάχο Ντρούλη, Τάσο Τρέγια, Βασίλη Καβαδία, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Καλό ξημέρωμα.